άκουσα την συνοικία του. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έχει φέρει την ποστά της κλειστιάρα μου, τον περβάνα μου κοκολιά να μου τόξει. Της κακομοίρας, στο αθλητικό Μετρόπολης. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο με τον κύριο Σάκη Πολίτη στη Δήμη των Ήχων, τον κύριο Ιωάννη Λελίδη στο production, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δατόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα θα συζητάμε στο επόμενο δίωρο με τον Κωστή. Όταν μιλάμε για χρώμα και αδομικά υλικά, η επιλογή είναι μία, Κοσμάγλου. 4 πεσύχρονοι χώροι αφιερώνουν στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom όπου παρουσιάζονται εφαρμοσμένες διάφορες σύγχρονες, Κοσμάγλου με 4 καταστήματα, στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύοσμο και στον κόμφο της Ευκαρπίας. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σου Γρηγόρη. Έφτασες πλάκι μου. Πού να φτάσω Γρηγόρη. Φτάσες Αθήνας. Έφτασα με καθυστέρηση μια ώρα και ένα τετάρτο. Πάλι καλά, σημαίνει ότι φτάσατε καλά. Μπράβο. Είναι δηλαδή πολύ σπουδαίο για μια εταιρεία να σε πηγαίνει μία ώρα και 10 λεπτά πιο αργά από το κανονικό και να λες ευχαριστούμε πολύ που δεν μας σκοτώσατε στον δρόμο. Ούτε στην Ουγκάντα ρε μου γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί έχουμε φτάσει. Μ' αρέσει όμως. Μ' αρέσει. Θα αρέσει το πρωτόγωνο έτσι. Εν τω μεταξύ επιμένουν οι ηλίθιοι και μπαίνουμε στο τρένο. Μιλάμε για ηλίθιους τώρα. Γρινιάζανε. Αυτό είναι αυτοκριτική. Αυτοκριτική είναι, ναι. Γρινιάζανε κάτι αυτοί και τα λοιπά. Λέω είστε ηλίθιοι και εγώ ένας ακόμα που ακόμα παίρνουμε το τρένο, την τρενοσέ και πάμε στην Αθήνα. Δηλαδή το κτέλ πρέπει να το παίρνουμε χθες. Αν δεν φοβόμαστε το αεροπλάνο ή δεν πάμε με το αυτοκίνητο. Γιατί επιμένεις να σηκώσετε με το τρένο. Είπα να τους δώσω. Ξέρεις τι έγινε, ρε. Επειδή είχε 4,5 πούλμαν και 6 και 4 τρένο και επειδή ήθελα να πάω σε ένα χορηγό να διεκπαιρώσω μια λεπτομέρεια χρηματικού περιεχομένου, λέω 4 ώρα θα φύγω από τη δουλειά, θα πάμε στις 5 και θα το τακτοποιήσω και μετά δεν προλαβαίνω να φύγω με το κτέλ. Λογικό. Ναι. Και έτσι πήγα με το μετρό. Πάντως, όσοι ταξιδεύουμε τρένο στην Ελλάδα, ή πρέπει να είναι ηλίθιοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ή πρέπει να είναι μαζοχιστές. Νομίζω ότι το κτέλ είναι ο μονόδρομος. Πραγματικά. Είναι άθλιες. Ειδικά με αυτά που ακούμε. Όχι, σταμάτησε και τους επιβάσαν σε πούλμαν για να πάνε στον προορισμό του. Ρε φίλε, όχι, σταμάτησε. Στην κηδεία του πατέρα μου η νεκροφόρα πιο γρήγορα πήγαινε. Με το σόλο να τρέχει μπροστά. Ο σόλο να συμπέρασε. Ναι, είναι ασύλληπτο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, άμα βάλει την ταχεία και το σόλωνα, θα περάσει ο σόλωνα πιο γρήγορα. Θα φτάσει. Πλάκα κάνει. Ο σόλωνα, βέβαια, έχει πεθάνει εδώ για χρόνο. Λέμε, ρε παιδί, εντάξει. Ναι, εντάξει. Λίγο μακάβριο αυτό. Μακάβριο. Ναι, ήταν αθλητάρα ο σόλωνα. Τι γίνεται εκεί στη Βρωμόπολη σα. Ζέστη, Κωστή μου. Υδρώνει, ξαναϊδρώνει. Α, σε υδρώνει. Που βάλαμε κι άλλε μπλούζε στο αυτοκίνητο, κολλήσαμε τι δικέ σου συνήθειε. Να βάλει, εγώ έχω ενό χορηγού 20 μπλούζε. Όταν μυρίζει λίγο η μασχάλη, κατευθείαν μπαίνω πλένω με τη μασχάλη μου. Ξέρω. Γελάει η Λίλα μου, τη κάνω την τουαλέτα ανω κάτω. Η τουαλέτα είναι μέσα στα νερά. Μου λέει μια άλλη κυρία, δεν λέω το όνομά της, εκεί κοντά στη γραμματεία. Έγινα λέει μουσκεμα, έχει και ένα ρολόι. Εσύ μόνο έτσι μπορεί να γίνει μουσκεμα. Αλλιώ δεν γίνεσαι μουσκεμα. Σ' άρεσε κουβάλα. Καλό είναι, σεξιστικό, με ένα καλό. Τι σεξιστικό είναι, έπεσε νερό απάνω τη, λέει βράχικα. Λέει, ελώ μόνο έτσι μπορεί να βραχίσει. Λέει, τι εννοεί. Ελώ, πρέπει να πει, πε το νερό απάνω. Γιατί πράγμα είσαι. Δεν είμαι κακό. Είμαι καλό άνθρωπο, είμαι πραγματιστή. Νότσελαντ Ολυμπιακό, το 66ο λεπτό. 1-1 φιλικό παιχνίδι το οποίο δεξάγεται
Άσε ρε φίλε, τώρα ποιος ασχολείται με την Arsenal και τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι κάποιοι που ασχοληθήκαν. Τι είναι, αφού δεν κάνει μεταγραφές, είναι οι γάβροι στεναχωρεμένοι. Πρόλαβες και πήρε feedback. Το βράδυ θα πάω σε ένα πάρτι πλουσίων. Πάρτι γενέθλιων. Σε πάρτι πλουσίων θα πάω. Και πώς θα ντυθεί. Με βερμούδα, με πώς θα ντυθεί. Δηλαδή σε. Θα βάλω, φίλε, θα βάλω κάποιο παπιόν. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Ο Ευμορφίδης είσαι. Είμαι ο Ευμορφίδης. Ναι. Το ξέρεις τον Ευμορφίδη που πήγε με τις Αγιονάρες στο Προεδρικό Μέγαρο. Στα Πουρθέλα πας με Σαγιονάρες. Δεν νιώθω τώρα, σκύλε. Δεν νιώθω το. Πήγε στη Βουλή λέει, με Σαγιονάρες. Στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Προεδρικό Μέγαρο είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή εκεί τι είναι το Προεδρικό Μέγαρο, ποιος βγαίνει εκεί. Εκεί υποδέχεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας τους επίσημους και τον συγκεκριμένο. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι οι μεγαλύτεροι τεμπέληδες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν μεγαλύτεροι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο τεμπέλης. Υπάρχει. Άκου. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο τεμπέλης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι την κυρία, πώς τη λένε, που είναι και Άρης, πώς τη λένε. Σακελαροπούλου. Ο θεσμός του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ένα τεμπελόσκυλο που το ΣΕΡΝ. Α, περίμενε, να διαχωρίσουμε κάτι. Οι αρμοδιότητες που έχει πλέον ο πρόεδρος ή η εντυπωσιακή η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι περιχρές. Είναι τίποτα. Δεν υπάρχουν αρμοδιότητες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει καμία ευθύνη, δεν δουλεύει πουθενά. Το μόνο που πηγαίνει πάει και τρώει κέτερινγκ και κάνει χειραψίες. Αυτή είναι η δουλειά του πρόεδρου. Θα σε καλούσε να γίνεις πρόεδρος να παίρνει κανένα 15 το μήνα. Όχι, κόκκινε, δεν θέλω εγώ να δουλεύω σε μια δουλειά για να μην κάνω τίποτα και να πληρώνομαι. Να μου λείπει τέτοιο βύσινο. Πάλι. Εσύ, σαν τεμπελχανάς που είσαι, θα είσαι ωραίος πρόεδρος. Χοντροκέφαλος, με τις προγούλες, με τις γραβάτες. Χαμόγελο καλό έχεις. Καλώς τον κύριο Μπάιντεν. Τα μάτια σου τα χριστιανοπόνηρα. Τα βλέπανε και καμιά κυρία. Εσένα τι είναι, μελιτζανοπόνηρα. Άσε μένα τα μάτια μου είναι δαρμένα. Γουρλωτά. Γουρλωτά δαρμένα, ναι. Ένας εσύ και ένας ο Μητσοτάκης. Ναι, και αυτός γουρλωτός είναι. Και γεννημένοι και οι δύο Φλεβάρι. Όχι, Μάρτιο είναι. Δεν είστε ίδιο ζώδιο. Δεν είμαστε ίδιο ζώδιο. Είναι ηχθής ο κύριος Μητσοτάκης. Α, δεν γνώριζα. Νομίζω ότι είσαι το ίδιο. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι γεννημένος ίδια μέρα με την κόρη μου. Και τι λέει το. Και το φέρνει βαρέως η κόρη μου. Δεν μπόρεσες να με κάνεις, λέει, μια μέρα μετά. Μια μέρα πριν. Δεν ξέρω, λέω, τα πυροβολούσα, λέω, δεν μέτραγα, λέω, ποτέ. Πότε σε βγάλω, τι λέω. Περίμενε. 6 μήνες λέω πυροβόλακα και να σε βγάλω. Και τι σημαίνει η χθήση, γιατί εσύ ασχολείσαι λίγο με αυτά. Η χθήση τι σημαίνει. Ναι. Ιησούς Χριστός, Υιός Σωτήρ. Πώς θα λέτε εσείς. Σοβαρά μιλάω. Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού, Σωτήρ. Πες μου λίγο. Λέγε. Τι λένε αυτοί έτσι που ασχολούνται με αυτό για το χαρακτήρα, το ποιόν των ανθρώπων αυτών. Όχι, είναι καλά ζώδια η χθες. Ψημένα στα κάρβουνα ή όχι. Πάρε τα θέματα, ρε κόκκινε. Έχεις έτσι 45 χρόνια, δεν έχεις θέματα. Πώς δεν έχεις θέματα. Άντε, μπες. Θες να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά ή όχι. Η εκπομπή δικιά μας δεν είναι ποδοσφαιρική. Είναι και ποδοσφαιρική. Και ποδοσφαιρική. Ωραία. Λέω, θες να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά. Όχι. Όχι. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που θα ξεκινήσω. Πες, δυσάρεστο. Αλλά είναι κάτι το οποίο σόκαρε ιδιαίτερα την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος. Σόκαρε. Σόκαρε. Τι έγινε. Ένα κοριτσάκι 16 ετών. Άστα, το έμαθα. Μισό. Τα ξέρω. Μισό λεπτό. Πήγε να πάρει ένα hot dog. Από ό,τι λένε, ρώτησε, ότι είπε ότι είναι αλλεργική στη λακτόζη. Το έφαγε, άρχισε να πάει και το ασθενοφόρο. Ρώτησε όμως. Ρώτησε τον καταστηματάρχη. Ή το ψητά. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Ναι. Εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ναι. Ακούει κάποιος λουκάνικο. Ναι. Και σου λέει τι σχέση μπορεί να έχει με τη λακτόζη. Τι σχέση μπορεί το λουκάνικο με τη λακτόζη. Το fast food. Πολλά. Εγώ ρώτησα τον ψηλό και μου είπε τη σχέση. Δεν μπαίνει για κακό. Το θέμα είναι εδώ. Αν το ήξερε το παλικάρι ή ο ιδιοκτήτης ή αν αναγραφόταν στη συσκευασία που σερβίρανε στο κορίτσι αυτό το πράγμα. Τώρα τι περιμένεις. Να αναγράφεται στη συσκευασία. Το κοριτσάκι ήξερε ότι είχε αλλεργία.
Εμένα θα πέθανε η δική μου η κόρη. Το ξέρω. Χρονών, το ξέρω. Αλλά κύριε Φουκαριάρα δεν ήξερε ότι ήταν αλλεργική στα μύδια, στα σιγαρίδια. Στα στρίδια, σιγαρίδια κτλ. Αυτά τα. Ναι, δεν ήξερε. Και εγώ δεν ήξερα. Και μπαμ, μπαμ. Καλή που νωρίς έφυγα. Τέλος πάντων σώθηκε η κοπέλα, τη δώσανε. Τη κάνανε εξετάσει το κορισάκι. Την είπα δεν τρώ εδώ εκείνο και τ' άλλο. Όταν πηγαίνουμε και τρώμε, δεν τρώει αυτά τα οποία είναι αυτό το καημένο. Τι να πω, δεν ξέρω μία. Όχι, ενώ, γιατί... το ξέρε, ενώ το ξέρε το κορισάκι. Και ρώτησε. Και ρώτησε το καημένο. Ναι. Και ρώτησε. Αυτό είναι το. Γιατί. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί. Ο άλλο δε κόκκινε τι δουλειά έκανε ψητά. Τι να ξέρει ο ψητά, αν υπάρχει. Θα η λέξη, λέξη λακτώδη του είναι παντελώ. Θα σου πω τι να ξέρει. Τι να ξέρει, πες. Αγγλικά δεν ξέρω. Θα σου πω. Ξέρει καθημερινά πριν έρθω εδώ που πίνω τον καφέ μου. Πίνει τον καφέ σου και μου στο κερδάρι. Εσύ. Ξέρει λο στη γειτονιά μα. Ναι. Το συζητάμε με τον Κώστα και μου λέει για να σου δείξω κάτι και μου φέρνει μία ταμπέλα μπροστά, ένα κατάλογο που λέει και πρέπει να την έχουν όλα τα καταστήματα εστίασης ότι αν είσαι αλλεργική σε οτιδήποτε και αναγράφει τα πάντα και εδώ πρέπει να ενημερώσει το κατάστημα. Σιγά μην κάνεις το κατάστημα να ενημερώσει ρε κόκκινε. Δηλαδή αυτός που ενημερώνει το προσωπικό του και το ενημερώνει και τον κόσμο. Είναι χαζός. Του λέει ρε παιδί, τώρα λεπτομέρειες ψάξεις, έγινε το κακό τώρα. Εγώ δεν ζητάω ευθύνη από κανένα. Ήταν το κακό να γίνει. Ψάξω να βρω τώρα γιατί ο καταστηματάρχης δεν ήξερε για τη λακτόζη. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Είναι η κακή στιγμή. Ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει τα τεστ, να ξέρει που είναι αλλεργικός και να αποφεύγει τις τροφές οι οποίες είναι εις βάρος του σε θέματα αλλεργίας. Άστο, πάμε παρακάτω. Άστο. Βγήκε ένα ρεπορτάζ πριν από λίγο. Ναι. Ποδοσφαιρικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Όπου ανακοινώθηκαν τα τέσσερα γήπεδα υποψήφια για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Είναι ένα τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Κανένα. Είναι... Δεν είναι κανένα. Λοιπόν, η ημερομηνία του τελικού δεν θα είναι διπλός. Άρα μπορεί να έχουμε και του χρόνου γκρίνιες. Ωραία. Είναι 18 Μαΐου του 24. Ωραία. Θα είναι μονός δηλαδή. Ωραία. Και τα γήπεδα τα οποία προκρίθηκαν για τον τελικό είναι το ΟΑΚΑ. Ασφαλέστατο. Το Πανθεσσαλικό. Πολύ καλό. Το ναι. Παγκρίτιο. Καλό. Και το Παμπελοπονησιακό. Παμπελοπονησιακό είπα. Ασφαλέστατα και τα τέσσερα. Ρωτάω. Ναι. Απορρίφθηκε το Καφτατζόγλιο. Για ποιο λόγο να μας πούνε. Γιατί το Καφτατζόγλιο έχει κροκοδίλους. Γιατί ο Ηρακλής δεν το φροντίζει και είναι στα κακά του τα χάλια. Ο Ηρακλής το νοικιάζει, φίλε. Δεν έχει τίποτα χρέος να το φροντίζει. Από εσύ, άμα νοικιάζει ένα σπίτι, θα το έχει μέσα πορτέλο. Όχι, ρε φίλε. Εξυπακούεται. Λοιπόν, εξυπακούεται. Το νοικιάζει. Από πού να το κάνει ο Ηρακλής. Από τα λεφτά που δεν παίρνει από τηλεοπτικά. Από τα λεφτά που δεν παίρνει από το στοίχημα. Έλα ρε κόκκινε, εντάξει, τι είναι κλείσαρα. Ρωτάω, πες μου. Εδώ ο Σάκης ο Τσιόλης πλήρωνε μερίδες στους ποδοσφαιριστές γιατί ήταν αφάγωτοι. Άσε με τώρα. Τι, δηλαδή τι θυμίσαι, ότι ο Στράτος Ευγενίου τους είχε απληρωτούς. Άμα τους είχε πληρωμένους ο Στράτος Ευγενίου δεν θα τρώγανε κανονικά τις μερίδες τους. Δεν ξέρω εσύ τι είπες. Εγώ έμαθα από ένα φίλο μου. Που είναι φίλος με τον Τσιόλη, δεν το πω. Ο Τσιόλης λέει τι έγινε. Πάω να πάρω τα παιδιά να φάνε, δεν έχουν να φάνε τα παιδιά. Τι άλλο θα ακούσει. Τι να ακούσει, ρε. Σαν τι άλλο να ακούσει. Φτωχό είναι ο Ηρακλής. Δεν κατηγορώ εγώ τον Ευγενίου. Φτωχοί είναι οι άνθρωποι. Και ρωτάω λοιπόν. Ναι. Η Τούμπα δεν πληρεί προϋποθέσεις. Την Τούμπα τη φοβούνται. Το Κλεάνθης Βικελίδης δεν πληρεί προϋποθέσεις. Δεν ξέρω το Κλεάνθης Βικελίδης, δεν έγινε ποτέ τελικός εκεί για να ξέρω. Γιατί να μην γίνει. Γιατί είναι, δηλαδή πρέπει να είμαι τοπικιστής, μακεδονομάχος για να λέω. Άκου τώρα τι θα γίνει. Ρε γόρι μου καλό, ρωτάω. Ωραία. Οφείλουνε. Ωραία, ωραία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα Wembley να γίνεται συνέχεια εκεί ο τελικός. Άκου μακεδονομάχος. Που δεν έχουμε ένα γήπεδο στο του Βερολίνου να γίνεται συνέχεια εκεί ο τελικός. Ναι, ναι. Και γίνεται, υποτίθεται παντού. Ναι. Γιατί να μην υπάρχει ένα γήπεδο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μπαλτάκος, ναι, κάθε εβδομάδα έβγαινε εδώ στο Μπούζο. Είχα καλή σχέση, άριστη σχέση και αυτό είναι καλό να έχει καλές σχέσεις. Και μιλούσαν για διάφορα θέματα. Και επίσης έβγαινε και ο κύριος Μέος. Κάνω εγώ μια πρόταση τώρα, γουστάρεις. Ό,τι θες. Μπράβο. Το μεσημέρι ο Γιώργος, ο Μπούζος,
να πάρει τηλέφωνο τον φίλο της εκπομπής μας και του ραδιοφόρου, τον κύριο Παλτάκο, που τα καλά με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ, για να μας πει τον λόγο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ Άρης έβγαλε καμία ανακοίνωση διαμαρτυρίας, να πούμε. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι ΠΑΕ. Άκου ρε φίλε, άκου. Ο Παλτάκος γουστάρει, ο ΠΑΟΚ τον Παλτάκο. Έτσι. Η ΑΕΚ το γουστάρει, απλά ο ΠΑΟΚ σιγοντάρει. Το γουστάρει και ο ΠΑΟΚ να πάρει τα ψίχουλα από τους Έλληνες διαιτητές και τους αποφάσεις, τις οποίες είναι σχετικά με το όργανο που λέγεται ΕΠΟ. Να πάρει ο κύριος Μπούζος τον κύριο Παλτάκο και τον κύριο Μπέο να βγουν να κάνουν μια εκπομπάρα αύριο. Βγήκε ο Μπέο σήμερα σε εμάς. Όχι. Ο Παλτάκος βγήκε. Όχι. Δεν βγήκε ο Παλτάκος. Όχι. Ωραία, ωραία. Κακό είναι αυτό. Αφού τα έχουν καλά με τον ο κύριος και ο κύριος Μπέος και ο κύριος Μπούζος με τον κύριο Παλτάκο, να βγουν και να το πούνε. Εσύ, γνώμη δεν έχεις. Γνώμη δεν έχω. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το Κλειάνθης Μικελίδης. Ποιος ασχολείται με αυτό. Ρε φίλε, πρέπει η Θεσσαλονίκη να έχει ένα γήπεδο για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Όχι, δεν απαραίτητο. Δεν απαραίτητο τόσα χρόνια, αλλά δεν κατάγει. Αυτό είναι δίκαιο. Γιατί, γιατί. Να μου λέγανε όπως πέρσι μόνο το Πανθεσσαλικό, με ό,τι εξελίχθηκε, το δέχομαι. Το σέβομαι. Είναι πιο ασφαλή γήπεδα από το Χαριλάου και από το... όλα αυτά που είπες. Για το Καταζόγλιο οι προϋποθέσεις είναι ασφαλέστατο. Το Καταζόγλιο είναι σαν τη Βίλα Λεβίδη. Έτοιμο να πέσει είναι. Τελευταία φορά που ασχολήθηκε με το Καταζόγλιο κάποιος ήταν η Πατουλίδου που έστειλε όργανα γυμναστικής να το αναβαθμίσει λίγο, γιατί η κοπέλα ήταν αθλήτρια, πρωταθλήτρια και πέρασε τη ζωή της στη μισή εκεί μέσα και την περνάει ακόμα. Λοιπόν, να βγει ο κύριος Μπούζος, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο κύριος Μπέος, το φίλο του, τον κύριο Μπαλτάκο και να διαμαρτυρηθούν. Εγώ να κάνω τον επαναστάτη για να τρώει ο Μπούζος, ο Μπούζος δεν τρώει, για να τρώει ο Γκαγκάτσης με τον Μπαλτάκο, τους είδα και τρώγανε μαζί. Δεν θα κάτσω εγώ να χαλάσω να ανεβάσω την πίεση μου για τον ΠΑΟΚ, αφού τρώει ο Γκαγκάτσης με τον Μπαλτάκο, να πάει ο Γκαγκάτσης να βγάλει την άκρη και τα payroll που κάνει ο Σαββίδης. Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά. Πάω παρακάτω. Πάω να κάνω τον επαναστάτη για να πηγαίνει μετά ο Γκαγκάτσης να τρώει με τον Μπαλτάκο. Ρε φίλε, είναι θέμα επανάσταση. Βρε, παράτα με τώρα. Είναι θέμα. Ναι, θες τη γνώμη μου. Πολύ καλύτερα γήπεδα είναι αυτά και πιο ασφαλή και καλά κάνει η πολιτεία και δεν δίνει τη θέση στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει Αθηνέζος. Όχι καθόλου Αθηνέζος δεν έχω γίνει. Εγώ δεν τρώω με τον Μπαλτάκο στα ακριβά εστιατόρια. Δεν είπα, θα φας όμως σε μια υψηλή δεξίωση σήμερα. Βρε, ακούστε, θα τα πω μετά που θα φάω. Θα κάνω επανάσταση και να τρώτε εσείς τα roast beef με τον Μπαλτάκο και να βγαίνω Μπαλτάκος εδώ που κάνει αβάντα τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και να κάνω εγώ πόλεμο στον Μπαλτάκο, ξεχάστε τα αυτά. Βγάλτε τα payroll του Σαββίδη, βγάλε τους Μακεδονομάχους, βγάλε την εκπομπή την προηγούμενη που είναι άριστη, ο Γιώργος εκπληκτικός. Τον Παλτάκο, να βγει και ο Μπέος, ο οποίος επί δύο χρόνια όταν ήταν φίλος του Σαββίδη έβγαινε, και να πούνε να βρίσουν την καταραμένη την Αθήνα, γιατί το μεγάλο ΠΑΟ και τον Άρη τα γήπεδά τους δεν γίνω τελικός. Λοιπόν, άντε μπράβο. Το κλείσαμε αυτό. Σε αυτή την πόλη των επαναστατών, δευτερόλεπτα. Μου βγήκε άλλος και μου λέει: το Μητσοτάκη λες την Κατερίνα, δεν τον έβρισες, για να παίρνετε τα επιδόματα και τα ΕΣΠΑ εσείς, και τους διορισμούς και τα γλυφτριλίκια και τον καραμαλί εκεί στις θέρες και να πάω εγώ με τους γορίλες, τους πυγμάχους του Μητσοτάκη να μαλώσω. Με ένα λαό, ο άλλος είναι 30 χρονών για να πηδήξει ρωτάει τη μάνα του, μένει με τη μάνα και με τη γιαγιά παίρνει τη σύνταξη και περιμένει από μένα εγώ για αυτόν να επαναστατήσω. Πού τις θέλετε τις μπουνιές? Στα σαγόνια, στις μύτες, στα πλευρά, πού τις θέλετε τις μπουνιές? Επαναστάτες που μόλις δείτε κανένα 500 άλογο κάνετε κουλουτούμες να πούμε. Μπλονζόν. Βγήκε ο κόκκινος τώρα να κάνει τον επαναστάτη και σε λίγο θα βγει ο Μπαλτάκος, ο φίλος του ΠΑΟΚ εδώ και τη ΣΑΕΚ και να τον κάνουμε προσκυνήματα. Άρα κάτι τα πάει. Αυτό με τιμά που λες. Α, σε τιμάω. Φυσικά, με τιμά αυτό που λες. Γιατί σε τιμάω, κόκκινος. Με τιμά αυτό που λες, γιατί εγώ δεν είμαι ο σφιοκάμπτης σε κανένα Μπαλτάκο. Άκου. Δεν είναι κανείς ο σφιοκάμπτης. Αυτή η πόλη, από τη στιγμή που πήρε 50% Μητσοτάκης, και είναι όλοι τον βρίζουνε, εγώ για να κάνω επανάσταση σε αυτή την πόλη, ξεχάστε με. Παίξτε τον Μπούζα και τον άλλον επαναστάτες, βγάλτε τη σημαία και το Λάβαρο της Μακεδονίας και πάτε στο στρατόπεδο του Παύλου Μελάκη που είναι
και έρχονται οι Σκοπιανοί αξιωματικοί να συνεργαστούν με τους, η Μακεδονία η μία με την άλλη τη Μακεδονία. Αυτά τα ψευτοϊπάνα στα τυλίκια τα έχω ζήσει 40 χρόνια. Για άλλα πράγματα μια... μιλάμε. Ρε, ακούσε λόγο τώρα. Απ' τη μια επανάσταση και απ' την άλλη ζητάμε τον Βαρδινογιάννη να μας βοηθήσει, να μας βάλει σε καμιά δουλειά. Άιντε, τελειώνεται. Πάμε παρακάτω, έχει τίποτα άλλο. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο Χασάπαρος, μου λέει. Ποιος Χασάπαρος? Ένας είναι ο Χασάπαρος. Δηλαδή άλλοι Χασάπαροι δεν υπάρχουν. Μόνο δικό. Α, για το Μούχαλη λες. Για ένας το φίλο μας είπα. Είπε φίλο μας. Λέει, αλήθεια λέει Γρηγόρη, επιβάλλεται να είναι ενημερωμένος ο κάθε επαγγελματίας και ο νόμος είναι ξεκάθαρος και αυστηρός. Στο Κροεπόλιο έχουμε όλα τα προϊόντα σε λίστα που είναι αλλεργιογόνα και ταμπέλα αναρτημένη σε κεντρικό σημείο του καταστήματος. Δηλαδή όταν πάω στο Κροεπόλιο έχει ταμπέλα που λέει ποιος είναι σε αλλεργία, μην πάρει αυτό. Επειδή εσύ γλυκοκοιτάζεις τα κρέατα και δεν κοιτάς ταμπέλες, σημαίνει δεν έχει. Έχει. Εκεί θες να γλυκοκοιτάω την Κροεπόλησα, τα κρέατα γλυκοκοιτάω. Τι θες να κάνω. Είπε λέει ο Μούχαλης ότι έχει τα κρέατα. Όχι, επιβεβαιώνει αυτό που σου είπα πριν. Και τώρα τι να τους κάνουν αυτούς τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι θα έχει καμιά τιμωρία αυτός που το καημένο το κοριτσάκι. Θα πω κάτι ρε Κώστα, ειλικρινά. Γιατί τώρα ειλικρινά, αν ήσουν θα το έχεις ξύλο. Ναι. Ό,τι και να γίνει το κοριτσάκι δεν γυρνάει. Αυτό είναι το τραύμα, το δράμα. Ρε το ζήσα. 16 ήταν η κόρη μου όταν θα πέθαινε και έτρεχα με 100 ευρώ. Το ξέρω ρε Κώστα που ήρθες από την Καλκιδική μιώντας. Και ήρθε να ζητάς να με συλλάβει γιατί έτρεχα. Δίδε, και σε βοήθησε. Μπήκε ο άνθρωπος μπροστά μου, άνοιξε τον δρόμο, πήγα πάνω, τη σώσαν την κοπέλα, την γλίτωσε η δικιά μου η κόρη. Το άλλο το κοριτσάκι, όταν το διάβασα χθες, με πιάσε η ψυχή μου να πω. Τι να την πεις αυτή τη μάνα τώρα. Τι να πω, ξέρω εγώ τι να την πω αυτή τη μάνα. Ό,τι θα έλεγε ο άλλος σε μένα όταν πέθανε η δικιά μου η κόρη. Τι να με πει. Τι να τον πει στον άλλο. Δεν είπε κανείς να του κάνεις πόλεμο. Αβάντα μην του κάνεις, είπε. Τι αβάντα του κάνεις και τι πόλεμο. Τι πόλεμο να κάνεις τώρα. Εδώ πήγαμε σε 6 ώρες στην Αθήνα με το τρένο. Πήγα, μας λέει. Θα καταλήξω γιατί το λέω. Λέει για την καθυστέρηση, λέει λυπόμαστε. Πάτε, λέει, από το εκδοτήριο να πάρετε 25% από το εισιτήριό σας. Πάω να πούμε κλειστό το εκδοτήριο. Λέω, τι να σας πω. Και περιμένει τώρα να έχει ο άλλος στο φασπουτάδικο. Η δική αυτή δεν έχει. Δεν θα έχει. Να που πρέπει να έχει. Τι άκα. Λέμε το κοριτσάκι, το κλαίει η μάνα, το κλαίει ο πατέρας. Κάντε τα παιδιά σας τεστ αλλεργίας. Κάντε να σώσουμε άλλο κοριτσάκι. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ γλίτωσε γιατί ήταν καλή γιατρή πάνω στο Παπα-Νικολάου. Πάνω. Ήταν καλή γιατρή και πήγε γρήγορα. Το είδα και μικρό, του δώσα και μια προτεραιότητα γιατί αν αψοφήσει ένας 75 χρονών και άλλο πεθάει ένα παιδί 16 χρονών. Βάζεις τον 70 στην άκρη και βάζεις το παιδί μέσα. Και τους ευχαριστώ, μια και μου το θύμισες να πούμε, γιατί δώσα προτεραιότητα το δικό μου το παιδί και αφήσανε μια φουκαριάρα γιαγιά έξω. Λέει το παιδί πρώτα. Και μπήκε το παιδί και το γλιτώσαν. Μετά πήρα καμπάρι ότι έπρεπε να ξέρουμε τι αλλεργίες, τι το ένα και το άλλο. Δεν το ξέρω. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα ξέρεις κιόλα, δεν είσαι ο Θεός. Τι γλίτωσε το δικό μου, το έκανα αυτό. Πάμε τώρα στο εστιατόριο. Δεν τρώει μύδια, δεν τρώει. Και πώς τα λένε τα άλλα. Αυτά πώς τα λένε τα καλαμάρια. Εσύ ρε υποψήφια πολιτική εκεί δε μακρύ. Μπορεί να μου πεις πού έγκυται ο λαϊκισμός ο δικός μου. Θες να μου πεις ποιος είναι ο λαϊκισμός που ρώτησα γιατί δεν έχει γήπεδο Θεσσαλονίκης υποψήφιο για το τελικό. Αυτό είναι λαϊκισμός. Άλλο σου λέει. Μάλλον τον επηρέασα εγώ. Μου λέει κόκκινε πιο λαϊκιστής πεθαίνεις. Ναι, ξέρεις γιατί το λέει. Γιατί σε αυτή την πόλη γλύφουν όλοι τον Μπαλτάκο που είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και τώρα περιμένει από σένα να πεις για τον εγώ πάνω. Ρε φίλα να το γλύψω ναι. Που απέρριψε την αίτηση αναψηλάβησης του Ηρακλή πλάκα μου κάνεις. Μη. Λοιπόν, καλά να πάθει ο ΠΑΟΚ να πάει να παίξει το πεθασιαλικό του χρόνου. Γιατί αφού ποιος πρέπει... θα παίξει τελικό. Αν πάει, δεν θα παίξει εδώ. Διάλειμμα. Λοιπόν, άντε πάνε σε διάλειμμα και όταν δεις ξανά τον Καγκάτση να τρώει με τον Παλτάκο, δεν θα ξαναβγεί να υπερασπιστείς κανένα ΠΑΟΚ. Να πάει εγώ υπερασπίστηκα τον ΠΑΟΚ. Μπρεούστα από εδώ τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσα, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια,
Οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 852727 από το Στέργιο Περιγανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά Immobilizer. 9.55 έγινε το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας σημαίνει σε οποίο σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Η Winmasters, η ελληνική πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο, δίνει αυτό το καλοκαίρι καζίνο pass σε καθημερινή βάση. Το επίδομα που περίμεναν όλοι, είτε είσαι σπίτι, είτε για καφέ στην Αρτοτέλους, είτε ακόμη και στο εκδοτικό στη Χαλκιδική, μπαίνει στο κινητό στη winmasters.gr και παίζει δωρεάν περιστροφές στα πιο συναρπαστικά παιχνίδια καζίνο. Και για να το επαναλάβω, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι κάθε μέρα. Επανέρχεται ο φίλος, ο κύριος Μακρύς, και λέει: απλά Γρηγόριο Ραπτόπουλος θα είπε όπως είναι. Αυτή τη στιγμή το ΟΑΚΑ δεν το έχει κανένα έδρα. Άρα, όπως η Αγγλία έχει το Γουέμπλι, ας το καθιερώσουμε και εμείς το ΟΑΚΑ. Απλά πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά των οπαδών. Φαντάζεσαι τελικώς ντούμπα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Άρη? Λέω εγώ ένα σενάριο. Φίλε μου, αν λέγανε να γίνει στο ΟΑΚΑ, θα ήμουν υπέρ. Αυτοί προκρίνανε 4 γήπεδα. Και δεν υπάρχει κανένα Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό τοποθετούμε έτσι και λέω: δεν κατάλαβα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα τέτοιο. Άλλο λένε και ένα Θεσσαλονίκη και άλλο δεν υπάρχει κανένα. Μ' αρέσει που χρησιμοποιεί πάντα δεύτερο πληθυντικό σε όλα. Μην τρέπετε. Βάλε πρώτο πληθυντικό, δεν είναι ντροπή. Ο Τάκο εκεί στη Θεσσαλονίκη και όταν είπε τα νούμερα, βγάλετε τον κόκκινο να κάνει επανάσταση. Ποια νούμερα? Έλα, τελείωνε τα. Άντε βρε νούμερα τώρα όλοι εκεί πάνω. Για ποιο λόγο μας άλυσες εσύ, Ραπτόπουλε, μια εβδομάδα να σου θέσουμε ερωτήσεις για το Μητσοτάκη και όταν πήγες ρώτησες οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που σε θέσαμε? Μια απάντηση θέλω. Γιατί έκανα δημόσια σχέση με το Μητσοτάκη γι' αυτό. Όπως κάνανε οι παπάδες σας με τον Αντρέα, όπως κάνανε οι μαμάδες σας με τον Τζοχατζόπουλο, όπως κάνανε οι θείοι σας με τον Βενιζέλο, σας βάλανε στις δουλειές, τακτοποιηθήκατε. Όπως κάνατε με τον Παπαγεωργόπουλο στο Δήμο, χάθηκαν μετά 15 εκατομμύρια, δεν μιλάτε. Πόσα? Για αυτό το λόγο. 20 πόσα. Καλά θα ήταν. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Καλά θα ήταν. Και επανάσταση για τον τελικό που θα γίνει. Για επειδή πάω ξύδες δεν έχουν λεφτά. Δεν είναι επανάσταση. Τελείωνε εγώ και είναι πάνε, ερώτηση. Ερώτηση. Καλά κάνουν, είμαι υπέρ τους εγώ. Υπέρ λοιπόν, τους εγώ είμαι. Άντε. Ο πρόεδρος της Λίγκας, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, τι έκανε αυτός? Έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Οικονόμου, ναι, ναι, με την οποία ζητεί γρήγορη και σε βάθος έρευνα της υπόθεσης του παράνομου στοιχηματισμού. Κλάψαμε, πες το χοντρό, το Μαρινάκη. Όταν έκανε τα 3-0 με τη Βέρεια στο Καραϊσκάκι και τα πει ο Καλαϊτζίδης και τον φάγατε τον Καλαϊτζίδη και ήταν με αντιτρομοκρατική, το φυλάγα τον Καλαϊτζίδη, δεν τον ένιωξε το Μαρινάκη. Εκείνα τα 3-0, τώρα τον έπιασε ο πόνος στο χοντρό. Θέλει τον εισαγγελέα να ψάξει για τα. Μην ψάξει τίποτα. Όπως την έστειλε την επιστολή ο Μαρινάκης, να την πετάξει στο καλά των Αχρήστων. Ότι ο τίμιος ο Μαρινάκης. Το ότι κόπτεται τώρα δεν σου κάνει εντύπωση? Το ότι κόπτεται τώρα είναι ότι η αιμορροίδα τώρα είναι στο δικό του το πισινό, του Μαρινάκη. Γιατί τώρα είναι έξω από την ΕΠΟ. Υπάρχει πέρα περίπτωση, ναι, να γνωρίζει κάτι το οποίο θα έχει αρνητική επίδραση σε κάποιον αντίπαλό του? Να κάνει ομάδα. Έτσι μας έλεγαν. Ρε μαζί σου. Ναι. Ο ίδιος το είπε ούτως ή άλλως. Να κάνει ότι ομάδα, πρέπει να κάνουμε ομάδα που θα κερδίζει και τους διαιτητές. Ρωτάω τώρα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζει κάτι το οποίο θα βλάψει κάποιον αντίπαλό του? Ποιον να βλάψει? Δεν ξέρω, οποιονδήποτε. Τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον ναι, Άρη. Ναι. Τον οποιοδήποτε, λέω. Μια απορία εκφράζω. Τι να κάνει, ρε. Σου πω τι κάνει ο Μαρινάκης. Μαρινάκης πρωτάθλημα δεν θα πάρει του χρόνου. Θα βγει τρίτος πάλι, εικάζω εγώ. Και αρχιβγάζει δημόσια κουβέντες, όχι τον Οικονόμου, όχι τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος να πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν τον βοηθάει, το ότι τον κόσμο ποιοι τον κάνουν κριτική τους μιλάει, ξέρεις αυτός που θα κάνει πρωταθλητισμό και θα κάνει, δεν μιλάει. Όταν ο Κόκαλης
Είχε στήσει όλη τη διαιτησία στην Αλεξανδρούπολη με τον. Με την παράγκα του Παρπαθωμά. Με τον παπά του Γκαγκάτση τον Βασίλη και τον Παρπαθωμά. Δεν τον άκουσε τον Παρπαθωμά να μιλάει ποτέ. Ούτε ο Γκαγκάτση βγήκε να μιλάει ποτέ. Ούτε ο Κόκαλη βγήκε να μιλάει ποτέ. Μιλάγανε αυτοί που την τρώγανε. Λοιπόν, να μάθει ο κύριο Μαρινάκη να κάνει μια καλή ομάδα. Να βρει διαιτητέ Έλληνε και να έχει επιρροή στη διαιτησία. Να βρει, να πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία τη σχέση που είχε παλιά και τώρα δεν την έχει. Δεν είναι τόσο καλή κατά κάποιο τρόπο. Όσο μιλάει ο κύριος Μαρινάκης και κλαίει, τόσο θα γίνεται μπουζέτα ντελασπορ. Μπουζέτα ντελασπορ μου γίνει ο Μαρινάκης. Και δεν μου πήρε να παίξει στον Ολυμπιακό. Να τα αφήσει αυτά, πέστονα, τον κύριο Μαρινάκη. Δεν μασάμε. Τότε γιατί σκάει ένα σκασμό λεφτά στον κύριο Κορδόν. Ποιο λέει, τι σκάει. Στον τεχνικό διευθυντή δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Τεχνικό διευθυντή, ρε παπάρα. Ο Κορδόν. Είσαι και φαίνεσαι. Άκουδο γιατί είχε ένα κεφάλι 400 κιλά και 200 γραμμάρια μυαλό έχει μέσα. Τον Κορδόν τον έχει χρεωμένο με την Νότικαμ. Και είναι και στις δύο ομάδες. Ο Κορδόν δουλεύει και για την Νότικαμ. Και δεν είναι, έχει τον Ολυμπιακό. Σαχλαμάρα. Δίνει ένα σκάσμο λεφτά. Σε ποιο λογιστήριο τα έχει χρεωμένα τα λεφτά. Γιατί είναι φοβερός επιχειρηματίας ο Μαρινάκης. Και τι είμαι εγώ, εφορία. Τι να είσαι, μαθηματικά 12, τι εφορία να είσαι. Δηλαδή για να ξέρει που το βάζει. Χρειάζεσαι μαθηματικά. Ναι, ρε. Ενημέρωση χρειάζεσαι, πληροφόρηση. Έχω δύο λογιστήρια. Ναι. Το ένα έχει τόνους λεφτά και το άλλο έχει απλά λεφτά. Και πρέπει εγώ, έχω έναν υπάλληλο για δύο επιχειρήσεις. Πού με συμφέρει να τον βάλω, σε ποια επιχείρηση. Εκεί που δεν θα σου κοστίσει περισσότερο. Τον έχει εκεί. Για τον Ολυμπιακό τον πήρε τον Κορδόν. Αυτά τα χαϊβάνια οι γάβρα, αυτό νομίζουν. Ο Κορδόν. Το έχει πει και ένας δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι. Το ψέλισε, το βουλώσαν το στόμα. Λέει και ο Αβραμίδης το είπε. Και για την Νότια, μην λέει και για τον Ολυμπιακό. Είδες εσύ τον Κορδόν στον Ολυμπιακό να ασχολείται. Δεν μιλά. Διαβάζω, δεν έχω αλήθεια. Έφερε ένα χαφ στον Ολυμπιακό. Το τρένο που πηγαίνει Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ο Ελαραμπή σκοράρει και λένε, γράφουν για τον Ελαραμπή, όπως σκόραρε και σήμερα στο 1-1. Πόσο χρονών είναι ο Ελαραμπή? 37. 37 χρονών. Μόλις πιάσει λίγο κρύο, πάρ' τη θλάση στον Ελαραμπή 3 μήνες έξω, άσε τη γράφουνε. Όποιος δημοσιογράφος του Ολυμπιακού υμνεί τον Ελαραμπή, δεν κάνει κριτική στο Μαρινάκι. Δεν έχει κόλλο να κάνει κριτική σε κανένα παράγοντα. Εμείς δεν τους βρίζουμε τους ανθρώπους. Κριτική τους κάνουμε. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν για τον κύριο Μαρινάκι. Σκεφόμαστε τους πάντες. Ότι αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό δείχνει. Και με τις δηλώσεις σου και τα λοιπά, ότι δεν το χτυπάς το πρωτάθλημα. Φέτος δεν είσαι ζεστός. Είσαι μεταξύ κρύου και χλιαρού. Άμα ήσουν νερό, θα ήσουν μεταξύ κρύου και χλιαρού, να πούμε. Αυτό λέμε τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί να μην το πούμε, δηλαδή, τι είμαστε, πέιρο στο λιμάνι του Πειραιά. Ποιος είπε να μην το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Για το Σαββίδι που τα λέμε, και το... γιατί να μην τα πούμε. Τον Καρυπίδη, θα πούμε. Αφού λέτε το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο, θα μιλάμε παγκόσμια, να πούμε. Και ποιος... θα κάνουμε κριτική, να πούμε παγκόσμια. Ποιο είπε όχι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω μήπως υπάρχει καμιά σκιά από αυτούς που ακούνε. Έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι θέλουν. Οπότε σκιά δεν υπάρχει. Όσο περνάνε οι μέρες, την έχουν σακουλευτεί στον Ολυμπιακό. Εγώ τους είπα, έχω και ένα μήνα, 1,5. Σήμερα θα ξαναβγώ. Η μόνη δικαιολογία που υπάρχει. Σήμερα θα βγω με άλλους. Να τελειώσω. Κολλητούς. Μισό λεπτό θα το πει. Η μόνη δικαιολογία που υπάρχει. Ναι, ναι. Είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τελευταίος τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε. Δηλαδή αποκλείεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος δαπάνησε πέρσι ένα σκασμό λεφτά για παίκτες που πήγαν, ήρθαν, ξαναπήγαν, ξαναήρθανε, φέτος να κινηθεί πιο μετρημένα, προκειμένου να μην πετάξει λεφτά. Κοίταξε. Το αποκλείεις αυτό. Το αποκλείω. Έκανα μια ερώτηση στον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Γιατί του λέω, ρε παιδάκι μου, αυτή η κολυσιεργία. Μου λέει, κοίτα να δεις, λέει, έχουμε 7-8 παίκτες, μου τους είπε, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα ακόμα από το περσινό ξεσκαρτάρισμα, να πούμε, το οποίο ξεσκαρτάρισμα έχει να κάνει ότι έμεινα και αυτά τα παλτά ακόμα, παλτά, αυτούς τους ανεπιθύμητους, να πούμε. Ωραία. Έλα που έχουν αυτή συμβόλαια και ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει μαζί τους και να κάνει. Πού είναι ο Κορδόν να μιλήσει γρήγορα μαζί τους και άμα είναι να τους λύσει τα συμβόλαια κτλ. Άμα δεν μπορεί ο Κορδόν να το κάνει αυτό, τι πιτσίμι Κορδόν είναι, να πούμε. Άμα είναι, πάω και εγώ μιλάω μαζί τους και δεν βρίσκω άκρη, να πούμε. Μάλιστα.
Αυτό είναι μέσα στις αρμοδιότητες του κάθε τεχνικού διευθυντή. Φυσικά. Η ικανότητά του, το παραμύθι, πώς θα το μιλήσει. Δηλαδή, εγώ χθες βρέθηκα με τον κόντι των Σπαρτιατών για το συνάντησα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτός έχει ένα λόγο εκπληκτικό. Πίνει, κάνει, ράνει. Στο παραμύθι δεν πιάνεται, να πούμε. Δηλαδή, να έχεις 8 τέτοιους παίκτες, εγώ δεν σου λέω να τους ψήσεις και τους 8. Τρεις να ψήσει ή τέσσερις, κέρδος για την εταιρεία είναι. Να πει, να έχει τον. Να έχει τον Γκόντι, ας πούμε, το Μετρόπολης και να θέλει να διώξει εμένα σε έναν τον Κουλιανό και τον Γκαμόρα, λέμε. Τυχαία τα ονόματα. Εντάξει. Και να έχουμε εμείς συμβόλαιο άλλα 3 χρόνια και να μας ψήσει, ξέρω εγώ, ότι ο Μπούζος. Ότι πρέπει να αποχωρήσουμε με πολύ λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι μαγιά. Αυτό λέγεται μάρκετινγκ. Είναι μάρκετινγκ. Να πουλάει κοκακόλα ψυγεία και ένα γύπτο να φέρω την κοκακόλα τα ψυγεία τα πουλήσει. Εύκολη πώληση είναι. Είμαι, λέει, πολιτής στην Coca-Cola. Σήκα τη δουλειά που κάνεις. Πολιτής στην Coca-Cola είσαι. Τι πουλάς. Πουλάς τίποτα δύσκολο. Πολιτής είναι αυτός που πουλάει βιβλία. Πολιτής είναι αυτός που πουλάει την Coca-Cola. Ο ένας πάει και λέει, εντάξει, τελειώσαμε. Και ο άλλος δίνει μάχη να πουλήσει ένα βιβλίο. Το ίδιο πολιτές είμαστε και οι δύο. Φυσικά και όχι. Βέβαια. Είμαι, λέει, πολιτής στην Coca-Cola. Τι ωραιότερη δουλειά να βρω. Να είμαι πολιτής στην Coca-Cola. Καλησπέρα από παραλία Καβουριού. Πώς? Από παραλία Καβουριού. Τι Καβουριά έχει το Καβούρι παραλία? Ναι. Τι είναι αυτό? Παντάζω τον απίθανο σε κυριλέ περιβάλλον να πίνουν οι άλλοι γαλλική σαμπάνια σε αντίστοιχο ποτήρι και αυτός μπύρα με μια μπανιέρα παγάκια με ποτήρι χερουλάτο. Πλασουρίζω στα κρογιάλια από τα γέλια. Γιώργος Δαράκης από Καλλιθέα. Τι θέλει αυτός, μωρέ? Άκου τώρα. Εγώ έχω φάει πολλές φορές με τέτοιους τύπους. Κρατά κάτι πρωτόκολλα, να πούμε. Τα οποία εμένα δεν με βρίσκουν να είμαι σύμφωνο. Δηλαδή. Πάμε να φας. Και οι γυναίκες. Φτάνω εγώ τελευταίος. Υποτίθεται στο τραπέζι. Λένε τώρα οι γυναίκες εκεί. Να, λέει, οι γυναίκες να κάτσουν, λέει, με τις γυναίκες και οι άντρες από τη μια μεριά να μιλάμε. Λέω. Αυτό δεν είναι πρωτόκολλο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κάτι που μπορεί να έτυχε. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν αυτή τέτοια. Τα μοναδικά πρωτόκολλα που έχουν είναι η σειρά των μαχαιροπύρνων που βάζουν, το πώς πρέπει να φας, το πότε πρέπει να φας, το πώς θα φέρουν το φαγητό και τα υπόλοιπα. Ρε αγόρι μου, λέω, εγώ δεν μπορώ. Λέω. Πού να έχεις κάνει εσύ στο Μπάκιχαμ, βρε να ξέρεις, βρε βλάχο από την Τούμπα τώρα. Και μας λες. Λέω, εγώ θέλω να κάτσω δίπλα, λέω στην άλλη. Λέει, μα θέλω να την πιάω τον κόλο, ρε φίλε, λέω, τι θέσεις, θέλω να κουφτώνομαι. Πάω να κάτσω από την άλλη μεριά και να κάτσω με σένα και να πω τι. Τέλος πάντων, ναι, εγώ θέλω να χαριεντίζομαι, να κουφτώνω την άλλη από κάτω. Τι σε νοιάζει εσένα? Κάθεται μόνες τους οι άλλοι, κρυάδες. Τι πρωτόκολλο. Τώρα θα μάθω για τον Ολυμπιακό και θα σου πω τη Δευτέρα τι έχει να γίνει. Θα το κρατήσεις 2 μέρες κρυφό. Αφού δεν έχω εκπομπή, τι να κάνω, το κρατήσω. Εσύ είσαι ικανός να το ανεβάζεις στα social media. Θα σου πω και τι λέει για το Μαρινάκι και τι γράφεται και του τα σβήνουν, να πούμε. Δεν ξέρεις ότι οι μεγάλοι ηγέτες δεν θέλουν κριτική κανένας να κάνει σε κανέναν? Ποιος δέχεται κριτική από αυτούς όλους? Πες μου έναν. Ο τεράστιος Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο τεράστιος Ανδρέας Πανδρέου. Τι κάνανε αυτοί οι τεράστιοι? Πηγαίνανε στο Χάρι Κλίν και του λέγανε Χώσε. Ναι, ο Χάρι Κλίν όμως. Ο Χάρι Κλίν που εμένα δεν ήταν μεγάλο. Τεράστιο όσο το παρουσιάζουν. Εκείνη την εποχή ήταν ο καλύτερο. Φρεάκουτα, δεν τους ενοχλούσε. Το καταλαβαίνεις. Θα θέλω να πιάσουμε αυτή την κουβέντα 5 λεπτά. Παρακαλώ. Άκουτα. Ο Χάρι Κλίν δεν τους ενοχλούσε. Δεν έβγαλε κανένα σκάνδαλο. Μιμήσεις έκανε. Δεν χωνότανε να τους πει σε βαθύτερες πολιτικές έννοιες να κάνει κριτική ο Χάρι Κλίν μέσω της σάτυράς του. Και κανένα στην Ελλάδα δεν το έκανε. Κανένα στην Ελλάδα πολιτική σάτυρα δεν έκανε. Έκανε και... λίγο ο Λαζόπουλος. Τι να κλάσει. Αλλά μονοδιάστατη. Αυτό σου μιλάνε. Και τώρα κάπως ξύπνησε. Κάπως ο Τύρις. Τώρα κάπως ξύπνησε και κάνει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Ο Λαζόπουλος. Τώρα τελειώσει ο Λαζόπουλος. Τελείωσε η καριέρα του, τελείωσε. Τώρα είναι αργά, πες τον, το Λαζόπουλο. Ποιος, ο Κανάκης, ο κρύος? Πιο κρύο άντρα δεν έχω δει. Κρύος.
Μιλάει το ηφαίστειο. Και εσύ έχω γόρι με τον Κανάκη. Ο Κανάκης είναι κρύος. Τι με συγκρίνει. Βάζει τα βίντεο, κάτι καζά. Ποιος είναι ο άλλος ο Ζαραλίκος. Την έχει δει κουμουνιστής να πούμε. Τρελαθεί ο Ζαραλίκος. Κουμούνα. Τολμάει να κάνει στους αριστερούς που σηκώνουν χέρι στις γυναίκες να πει για μια κουβέντα. Αν ανέβω εγώ απάνω, θα κλείσω σπίτια. Δεν λέει. Και ο Πανούσης έκανε πολύ ωραία κριτική. Μόνο ο Πανούσης έκανε. Ο μεγάλος Τζιμπάρας Πανούσης. Ένας ήταν και άλλοι ήταν η Μαλβίνα η Κάραλη. Δύο ήταν στην Ελλάδα. Δεν έκανε σάτυρα. Τρομερές συναντεύξεις έκανε και κριτική. Βρε, σάτυρα έκανε η Μαλβίνα. Μεγαλύτερη γυναικάρα που πέρασε από την Ελλάδα. Παρότι μελαχρινή το λες. Παρότι μελαχρινή και τι μελαχρινή. Τι σχέση έχει. Κοντό μαλλί, λευκό δέρμα. Μάτια πανέξυπνα. Γυναίκα. Ποια είναι η γυναίκα. Γερέκου η κρύα. Άμα βάλεις την Κάραλη και την Γερέκου και πες ποια διαλέγεις για γκόμενα. Τι κάνει πάω στην Γερέκου. Την Κάραλη θα πηγαίνει. Ειρήνη Σκλίβα. Ειρήνη Σκλίβα. Αυτή θα διάλεγα. Βρε κρύες είναι όλες αυτές. Άμα τις βάλεις στο κρεβάτι. Πού να μάθεις βρε βλάχο τώρα. Ξέρεις. Βρε ακούσε λένε. Όρες βρακή στα 30 σου γέμαθες ποιες βρε... είναι ζεστές και κρύες. Βρε ακούσεις Ελένα βρε κουμαρτζίες ένα. Ακούς. Ναι. Όλες αυτές άμα το μόριό σου γίνεται παγκολόνα να πούμε. Άσε μην ασχολείσαι τώρα. Δεν ξέρεις. Την έχεις δει την Ειρήνη Σκλίβα. Τι να τη δω την Ειρήνη Σκλίβα. Πάνε τα τσιμέντα. Πάνε τα τσιμέντα στο κρεβάτι άμα τη βάλεις θα σπάς τα μούτρα σου στον τοίχο. Άστο τώρα δεν το ξέρεις το έργο. Ξέρεις εσύ. Εικάζω ρε κόκκινε. Και λέω ότι η Κάραλη το σεξ που έκανε καμία δεν μπορούσε να το κάνει. Εσύ μας έβγαλε στο μεγαλύτερο ηφαίστειο του Νικολούλη τώρα πλάκα μου κάνει. Η Νικολούλη στο κρεβάτι. Ναι. Άμα σε βάλεις ένα κάτω, τρία φράγματα θα πάρεις. Θα σου αλλάξει τα πετρέλαια. Η Νικολούλη είναι πολύ ερωτική γυναίκα. Τώρα αυτοί οι κτουπιώτες, οι γύφτοι τώρα που ακούνε, τι ξέρουν από Νικολούλη. Η Νικολούλη λέει στα 58 της, πόσο είναι, ίσως και παραπάνω. Θέλω να πεθάνω από πολύ έρωτα, από πολύ σεξ λέει. Μια τριαντάρα το λέει αυτό. Πού είχαμε μείνει και με πήγε αυτά τώρα. Ο Χάρη Κλίν έκανε πολιτική σάτυρα πρώτος από όλους και ήταν και προφήτης. Διαβάστε τι είπε το 1983. Εδώ και δύο χρόνια, εννοεί το 81 που το Πασόκ έγινε κυβέρνηση, έχει αρχίσει το μεγάλο κακό που θα μετατρέψει σιγά σιγά τους Έλληνες σε λαό πυθίκων, σε λαό ψηφοφόρων, δημοσίων υπαλλήλων, καταναλωτών, κρατικοδίαιτων, επιχειρηματιών κομπιναδόρων και συνδικαλασταράδων. Σε 20-30 χρόνια από σήμερα, Ανδρέας Πανδρέου μπορεί να υπάρχει. Θα υπάρχει όμως μια Ελλάδα πτωχευμένη και ένας λαός στα όρια της οικονομικής και ηθικής εξαθλίωσης. Βράζει τα κομμουνιστικά του Χάρη Κλίν. Του λέω πόλεμο τους έκανε. Πήγαινε, λέει ο Καραμαλής, τον μιμότανε πολύ ωραία, τον χωνόταν πολιτικά. Για κάτι που έκανε. Για τις νοθευμένες εκλογές που έκανε ο Καραμαλής το 63 του είπε τίποτα. Λέει, έκανε. Δεν το ξέρεις. Για τον Παπανδρέου. Για τον Παπανδρέου έκανε κριτική για τα κλεμμένα και τις κομπίνες. Ποια κλεμμένα. Τι ποια κλεμμένα. Παπανδρέου και κλεμμένα δεν υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε. Τα πάμπερς με τον Κουτσόγυρο δεν κλέβανε. Με τον Κοσκοτά δεν κάνανε. Τι σχέση έχει αυτό. Είπε τίποτα ο... Πώς δεν έχει σχέση. Δεν είπε τίποτα. Ο Χάρη. Τότε τα πάμπερς τα κουβαλούσε ο Λούβαρης. Ο Λούβαρης Πασόκ δεν ήταν. Και επειδή ήταν Πασόκ. Ο Κουτσόγυρος τι ήταν. Επειδή ήταν Πασόκ, τι έφταιγε ο Πανδρέου γι' αυτό. Ποιος έφταιγε, εγώ έφταιγα. Το κουνήθηκε καθόλου. Το κουνήθηκε ο Χάρη Κλίν. Ας το Χάρη Κλίν. Δύο ήτανε. Και ο Τσάκωνας με τον Μουστάκα που κάνανε τις επιθεωρήσεις. Αυτή ήτανε. Η Κάραλη που χωνόταν στο Τσουκάδο. Επειδή συνεχίζεις να είσαι άδικος. Σήμερα. Υπάρχει καμία σάτυρα που γίνεται. Επιτρέπουν σήμερα, καμία σάτυρα να γίνει. Σήμερα η Μουτίδου η οποία είναι μαζί με τον ο άλλος, ο, πώς το λένε, ο Ζαραλίκος, στην Κατερίνη που θα έρθει, ο Τζουβέλας. Ο Τζουβέλας κάνει άλλο είδο σάτυρα. Δεν βγάζει την πολιτική από πάνω. Και καλά κάνει, είναι πολύ έξυπνο παιδί. Είναι φανταστικός, showman. Τον είδα εγώ εκπληκτικός. Η Μουτίδου. Τι, επειδή είναι χοντρή, γιατί την παίρνουν στην τηλεόραση. Τι σχέση έχει εμφάνιση. Γιατί την παίρνουν. Δεν τους παίρνουν. Κάνει μεγάλη δουλειά στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ και εγώ κάνω μεγάλη δουλειά. Ήρθε το Μέγα να μου πει Ελλάδο ρε. Ή ο Αντένα. Εσύ στο ίντερνετ
έχει ξεσκίσει τα πάντα. Ρε κεφάλα. Σε φώναξε κανένας. Στο ραδιόφωνο κάνουμε πρωτιές 18-20 χρόνια. Όλο το ραδιόφωνο και εμείς μέσα. Ήρθε κανένας να μας πει πάρτε. Ο Λαζόπουλος έκανε κριτική. Του κόλλου τα 9 μέρα έκανε ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος έκανε το προπαγάνδα το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κριτική έκανε. Τι σάτυρα έκανε. Προωθούσε το ΣΥΡΙΖΑ ο Λαζόπουλος. Δηλαδή όταν έκραζε τον Παθεμελή. Ποιο έκραζε? Τον Παπαθεμελή. Ποιο τον έκραζε τον Παπαθεμελή? Ο Λαζόπουλος. Ποιο Λαζόπουλος τον έκραζε? Τι τον είπε? Καλά, εσύ που να ξέρει, τότε ήσουν στο στρατηγάκι που να ξέρει. Ο Χάρη Κλίν τον Παπαθεμελή. Ο Λαζόπουλος τον έκανε. Τι τον έκανε δηλαδή? Θα σε βάλω το τραγούδι μετά, μόλι θα για να καταλάβει. Είναι το κορμί μου αμελή. Στο βαρά μιλά. Του σκίσε τα βάλω, δηλαδή να θέλω. Γιατί ήθελε ο Παπαθεμελή, ναι. Γιατί δεν ήξερε τι εστί νύχτα, να κλείνουν τα καταστήματα νωρί. Και ποιο τον έκανε σάτινα? Ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος σηκόταν ο κλάδος του, ρε, ηλίθιε, γι' αυτό τον έκανε. Εσύ, σε κρενιτάδικο δούλευε? Σε κρενιτάδικο δούλευε? Πού δούλευε ο... Σε θέατρα, επιθεωρήσεις, τηλεόραση. Ναι, και... Ποιος μεγάλο κλάδος σηκότανε? Μεγάλο πόλεμο έκανε. Άντε βρε, πάμε σε διάλειμμα. Τους φίλους του, τους μπουζουκοκαραλάρχες να πούμε. Ρε σηκώτη να σου πω κάτι. Δεν πήγαινε σε μπουζούκια ρε ο Λαζόπουλος. Σε κλάπ πήγαινε. Πού να ξέρεις χαϊβάνι. Ο Λαζόπουλος μην τον υμνείτε. Το κανάκι μην τους υμνείτε αυτούς. Δεν είναι ατάλαντοι. Ο κανάκι είναι ατάλαντος. Ο Λαζόπουλος είχε μεγάλο ταλέντο. Άρα πρέπει να είναι μεγάλο κοροϊδό Κυριακού για να τον δίνει ασκασμό λεφτά για συμβόλαια και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πάει να του δίνει ο Κυριακού. Ο Κανάκης είναι ατάλαντος. Δεν πάει να του δίνει εκατομμύρια. Έχεις την άποψή σου που είναι απολύτως σεβαστή. Βρέει ατάλαντος ο Κανάκης και κρύος. Α, το παραμύθι τώρα. Με άλλα βίντεο μας κάνει κριτική. Α, σε με καημένε τώρα με την Ελλάδα σου. Άρα ο τρόπος δεν σ' αρέσει. Ο κρύος τώρα ο Κανάκης μας κάνει. Και έκανε ότι δεν ήξερε τον άλλον ότι. Δηλαδή θα πιάσουν εσένα, ας πούμε, για κάτι. Και εγώ 18 χρόνια που σε έχω. Και ξέρω και την κλανιά σου να πούμε, δεν θα, ή εσύ εμένα, δεν θα ξέρεις τι έχω κάνει εγώ. Ή τι κάνω εγώ. Μην αλλάζεις θέμα. Ναι. Πάμε στη διάλειμμα. Ρούφα λίγο καφέ και τα λέμε μετά. Κύριε, γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά είναι τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο e-box σταθμού ή σχολιάζεται όσο συζητάμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ρίξε λίγο Παπαδεμιλή. Επειδή ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, βάψουμε την εξωτερική τοικοποιία με Acrylan Max, που είναι πρωτοπόρο βιώσιμο προϊόν με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Το Acrylan Max έχει αξιολογηθεί για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα από τον κύκλο ζωής που διαθέτει Eco EPD περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, και φυσικά θα το βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου. Ωραία εκπομπή πολιτικής άτυρας κάνουν το 97 με 2001 οι διαπλεκόμενοι στο Σταρ. Λέει ο Χρήστος από την Ηλιούπολη, δεν τους θυμάμαι, δεν ξέρω αν τους θυμάσαι εσύ Κωστή. Πάμε παρακάτω, κάντε σάτυρα πολιτική. Πάμε παρακάτω. Και σου υπενθυμίζω ότι ο Χάρη Κλίν και τον είχε πάρει και πριονοκορδέλα και τον Κοσκοτά. Πολιτική σάτυρα έκανε η Καρέζη, ο Καζάκος και ο Παπαγιανόπουλος με το επιτελείο τους, με τον Καμπανέλη. Στο μεγάλο μας τσίρκο. Του συνέλαβαν και μπήκανε μέσα. Τώρα ο Παπαθεμελή και του κόλτα 9 μέρα βάλτα για να τα ακούει ο κόσμος. Χιούμορ δεκαετίας 80. Εκπληκτικό το παράδειγμα σου Γρηγόρη με το Χάρη Κλίν. Ναι. Σατήριζε μέχρι και τις σεξουαλικές επιδόσεις του Ανδρέα. Με μπόλικο αρισμό και σεξισμό για μαύρους, ομοφυλόφιλους κτλ. Εποχή αυθεντίας και όχι σημαίνει αποστήρωση. Φυσικά και καυστηρίαζε τα σκάνδαλα του Ανδρέα. Άλμπουμ Latin Fatin του 87. Γκράτσια Κοσκότα. Ναι. Και δεν σχολίαζε τα... Τι σχολίαζε. Σχολίαζε είπα. Α, τα σχολίαζε. Άλλο η σχολίωση. Έλα. Και άλλο τα σχόλια. Πάμε, άλλο έχει τίποτα. Τι, δεν συμφέρει, ε.
Δεν έλεγε κάτσια κοσκότα. Έλα βρε τώρα το κουκκι. Άστο να, δεν το γούσταρα να πούμε. Άσε. Και επειδή δεν το γούσταρα, τι σημαίνει. Εγώ Μαλβίνα Κάραλ είμαι. Και Πανούση. Βρε, δεκτό. 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 Μην είσαι άδικο. Αυτό εντάξει θέλω. Σάτυρα δεν είναι αυτή. Θα είναι light. Πάμε. Πες τον άσχετο, το ξέρω όλα. Ναι. Γράτσια κοσκότα, ποιος το έλεγε. Μήπως ο Γάρι Κλίν. Άιτε λέει, τα ξέρει όλα, μας κούρασε. Πού ζούσαμε εμείς, δεν ήμασταν τότε 17-18. Είπες, δεν σατήρησε ποτέ σκάνδαλα. Τι σατήρησε δηλαδή, τι γράτσια κοσκότα. Τι είπε για τα κλεμμένα, για τα πάμπερς, είπε. Φυσικά είπε. Τι είπε, τι μου λες. Φυσικά και είπε. Δηλαδή με το ζόρι, επειδή δεν σου άρεσε εσένα. Και καλά κάνεις και δεν σου άρεσε. Ισόμενο το, δηλαδή τι έκανε ο Χάρη Κλίν, σχολίαζε τι. Την ποδοσφαιρική ενημερωτή. Τα σκάνδαλα εκείνη τη εποχή. Σκάνδαλα. Ότι αγόρασε με τον Δανίλ τον προπονητή. Τον είχε με τον Δανίλ δεύτερο γύρο. Αγόρασε όλα τα μάτια τη Καλαμαριά και σώθηκε. Ήταν καλό ο Χάρη Κλίν. Πού κολλάει το ένα με το άλλο πραγματικά. Έλα ρε κόκκινε. Πώς τα πάτε. Μην μου γυρνά τα τέρα τώρα. Γυρισμένα είναι έτσι κι αλλιώ. Πώς θα... Πάμε παρακάτω. Πώς θα ταιριάζει. Κάνανε τώρα πόλεμο τώρα και ο Χάρη Κλίν το Μητσοτάκι και τον Παπανδρέου τώρα. Και τον Καραμαλίελ. Έλα, περπάτα το και τελείωνε το. Άιτε. Λοιπόν, δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ναι, μιλάει για ουσιαστικό ενδιαφέρον της ΑΕΚ για το Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Από τη Sporting Λισαβόνα θέλει να τον πάρει. Η Sporting τον είχε πάρει μέσω του συστήματος που κάνει να ψάχνει ΑΕΚ, να τελειώσω. Ναι. Να κάνει παίκτες να παίρνει και να δημιουργεί υπεραξία. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν τη βγήκε με τον Αλεξανδρόπουλο και η ΑΕΚ μπαίνει δυνατά για να τον πάρει. Ναι. Κοίταξε, εγώ τον Αλεξανδρόπουλο τον είδα από κοντά πριν κανένα μήνα. Ωραία. Τον είχα για πιο ψεύτικο. Αλλά είναι πάρα πολύ γερό παιδί. Ψηλός. Κάνει 82. Μια χαρά. Ναι, δυνατός, γερά πόδια. Του λέω γιατί έμεινες λίγο πίσω και τέτοια. Γιατί, για ποιο λόγο, μου λέει είχα ένα τραυματισμό πίσω κάτω από τον Αχίλιο σε ένα σημείο που άμα τραυματιστείς είναι δύσκολο η αποθεραπεία. Έμεινε πολύ πίσω εκεί. Άρα δεν είναι κακός παίκτης. Μπαίνει κάθετα, έχει διείσδυση, δυνατός. Το μέλλον δηλαδή για αυτόν όσο περνάει ο καιρός είναι να γίνεται καλύτερος. Είναι καλή επένδυση αν τον πάρει η ΑΕΚ αυτόν. Και με αρκετά χρήματα από ό,τι λέτε. Δίκαια τα δίνει. Είναι χαφ που μπαίνει κάθετα με την μπάλα, δεν φοβάται. Εσύ μωρί του πια δεν έλεγες σιγά μη δώσει 6,5 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Σιγά μη δώσει τόσα για τον... Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι αποκλείεται να πάρει και τον Πάλμα και τον Πινέδα. Για τον Πάλμα υπάρχει άλλο λόγο. Ρε, δεν λέγανε θα πάρει τον Πάλμα και τον Πινέδα. Μισό λεπτό, ρε. Είπα έναν εκ των δύο θα πάρει. Δεν του κάνει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό είπα. Με τον Πάλμα δεν υπάρχει θέμα με τις θέσεις των ξένων. Πώς είναι οι ξένοι, δεν έχει ένα άχρηστο ξένο να τον δώσει. Όχι. Και όχι. Γιατί έχει. Όχι. Πες το ρόστερ τη ΣΑΚ, θα σου βρω εγώ δύο. Που μπορεί να του δώσει δανεικούς. Δύο. Και επειδή θα βρει δύο, τι σημαίνει. Τώρα δηλαδή τι. Ενδιαφέρονται για τον Πάλμα. Δεν πάει ο Πάλμα στην ΑΕΚ και τώρα βγάλανε τι επειδή έχει παραπάνω ξένο. Τότε γιατί βγάλανε το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ θα πάρει τον Πάλμα. Εμένα. Μη λες παπαριές. Άμα ήταν θα μας λέγαν δεν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ για τον Πάλμα γιατί δεν έχει θέση ξένου. Τώρα που τον Πάλμα δεν πάει στην ΑΕΚ, να έχει θέση ξένου. Δημοσιογραφία είναι αυτή η ρεκόρτα. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Πινέδα είναι Μεξικανός. Πες μου τους ξένους της ΑΕΚ. Όλους. Πινέδα. Όλους όμως. Όλους. Λοιπόν. Όλους. Μουκουντή είναι Σενεγαλέζος. Μάλιστα. Δύο. Δύο. Πόσοι πρέπει να είναι όλοι. Έξι. Ή έξι, εφτά. Πάπα. Λοιπόν. Ναι, λέει. Χατζησαφή. Λοιπόν. Σιγά το μπακ. Παρακάτω. Λέγε. Λιβάη Γκαρσία. Θεός. Άμραμπατ. Ποιος? Άμραμπατ. Τον κράτησε. Δεν θα ήταν προτιμότερο να μην κρατήσει τον Άμραμπατ. Και να άμα ήθελε να πάρει τον Πάλμα να πετάει τα γκολ, δεν θα κρατούσε τον Άμραμπατ,
και θα έπαιρνε τον μπάλα. Άρα καταλήγουμε ότι αυτό είναι ο καταλληλότερο παίκτη για να μην τον είχε και να, έχει το, να πάρει τον μπάλα. Αγόρι μου, respect στο Μελισανίδη. Θεός. Θεός. Αλλά εγώ είπα και Πάλμα και Πινέδα και τους δυο μαζί δεν. Αυτό υπέθεσα. Έχει το ζουμπούλι που μας λέει μην εκτίθεστε, ο Πάλμα δεν πάει στην ΑΕΚ. Δεν πάει σε ελληνική ομάδα. Στη δεύτερη συνάντηση με τον Λάκη στον δρόμο. Τρίτη συνάντηση με τον Λάκη στον δρόμο. Είναι σοβαρό παιδί, δεν είναι. Δηλαδή, δεν μας έλεγε ψαχλαμάρες. Δεν. Αν πάει, θα πάει στο εξωτερικό και όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις του Άρη στα πρώτα δύο μας με την Αλαράτ, πώς τη λένε. Αραράτ. Αραράτ, όχι γαργαρό νερό. Ή την Εγνατία. Ένα ένα ήρθε, δεν ξέρεις ποιος θα περάσει. Δεν ξέρεις ποιος θα περάσει. Εντάξει. Γρηγόρη, δείξε του μια φωτογραφία του Χαρακλίνου σε κανένα διάλειμμα. Εξήγησε του ποιος ήταν, γιατί μάλλον τον έχει σαν όνομα μόνο σαν πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς. Και σαν πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς πέτυχε και σαν κωμικός πέτυχε. Εντάξει. Να, την εξουσία την ενοχλήσει, δεν την ενόχλησε. Όπως έπρεπε. Ούτε αυτός. Αυτό λέμε. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχεις εσύ. Ναι. Αυτό είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί ναι. Όταν ένας καλλιτέχνης έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους οι οποίοι αγγίζουν το feeling του Έλληνα, δεν παίρνουν δηλαδή κάτι της πλάκας, και έχει κάνει μια τέτοια πορεία και έχει αγαπηθεί από τόσο πολύ κόσμο, το ότι δεν αρέσει σε μένα σε σένα είναι η εξαίρεση. Μπορώ να έχω γνώμη και να λέω ότι... Μα δεν ακούς τι λέω. Ναι. Η γνώμη η δική σου και η δική μου, ναι, προφανώς είναι η εξαίρεση. Μπορώ λοιπόν να λέω ότι σαν παράγοντα αγόρασε ολόκληρο γύρο. Το 83-84 ήταν ο Δανίλη, καλή τώρα στην Καβάλα που είναι τώρα προπονητής, το διώχνει, παίρνει τον Τζαϊκόφσκι. Το ξαναδιώχνει τον Τζαϊκόφσκι, το ξαναπαίρνει τον Δανίλη την ίδια χρονιά. Και στο δεύτερο γύρο αγοράσαν όλα τα μάτς. Όλα! Αγιός Γουρίς που έπαιζε μπάλα, Παναγής Μπουρδαμής Σουλιόπουλος που πέσανε Σκοτσάης και ήταν εκεί, Τραγιανόπουλος, όλα τα πουν, όλα. Δεν άφησε μάτς, καλά ξηγήθηκε. Αφού τα κατάφερε, μπράβο. Έπεσε Καλαμαριά Ηρακλής, ποιος θα σωθεί. Διαιτητής Θεραίος. Με χι βολευόταν και οι δύο και αυτός κέρδισε. Άκου δω ρε. Ρε εσύ, με χι βολευόταν και οι δύο ξέρεις και αυτός κέρδισε. Τι έκανε ο Χάρη Κλίν, ξέρεις τι έκανε. Ισχύει αυτό που λέω ή όχι. Ήμουν στο μάτς ρε. Ισχύει αυτό που λέω. Ισχύει, οι βοηθοί οι δυο φταίνε. Δηλαδή συμφώνησε ο Αλέφοντος με τον Δανίλη αρχή το μάτς σοπαλία. Η βοηθή ο Κασάπης και ο Σταλαπασίδης δεν. Ποιος ήταν βοηθός τότε. Ναι, δεν θέλανε. Παιχτήκαν στα ίσια το μάτς. Τον προηγούμενη μέρα διαιτητή Στερέος. Στερέος. Δεν θυμάμαι. Βρωμιάρι δεν σέρει εκεί. Διαιτητές. Δεν το θυμάμαι το όνομα. Καλή του όρια αυτό. Αν ζει. Ξέρεις που πήγε δύο μέρες πριν ο Χαρικλίν. Πού να ξέρω. Ηρακλειδέας, δεν ξέρεις. Σου είπα το μάτς πως σου έλεγε. Στο χορό διαιτητών, του συνδέσμου διαιτητών Στερών, πήγε και τραγούδισε τζάμπα. Ήρθε ο διαιτητής, θέσπαξε. Ηρακλάκο. Ηρακλάκο. Άντε. Να μαθαίνει ο κόσμος τι γινόταν. Τι έγινε ρε από το πουλάκο. Σαν να φύγει πάρα πολύ. Άκου Ηρακλάκο. Σέσπασε. Προτίμησε την Καλαμαριά από τον Ηρακλείο διαιτητής. Πήγε έπαιξε ο Χάρη Κλίν τζάμπα τραγούδια την προηγούμενη μέρα στις Σέρες, στο σύνδεσμο διαιτητών. Κεράσματα, ιστορίες αυτό, κονόμησε και το μαγαζί. Μια χαρά ήρθε εδώ, φάτην 1-0, έξω ο Αλέφαντος από το πώς το λένε, από το UEFA. Πήγατε, φάγατε και 4 στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική, κομπλόγριες. Για να δείτε, ρε, πόσο κομπλόγριες είστε. Δηλαδή, θα μαλώσει με τον Αλέφαντο γι' αυτό. Με πέταξε μια καρέκλα κάτω στον Πανελλήνιο. Να φανταστείς πόσο κομπλόγριες. Τι κρίμα που δεν σε πέτυχε. Δεν με πέτυχε. Τι κρίμα. Κρίμα. Άκου να δεις τώρα. Κερδίζετε ρε την ΑΕΚ 3-0 στο Καφτατζόγλιο. Είμαι στο μάτς. Και παίζετε τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια. Να δείτε πόσο κομπλεξικές, γριές, καταραμένες είστε. Βγάλε τον Αντιρακλειδέ από μέσα σου. Τι να βγάλω, βρε. Βγάλε, βρε, τον Αντιρακλειδέ από μέσα σου. Άμα χάσετε 2-0, 3-1, 4-2, βγαίνετε UEFA. Βρε κομπλόγρια προς 4-1. Και πας σε μπαράζ. Και δεν κατεβαίνω στον μπαράζ. Τι να κατέβεις ρε κομπλόγρια. 4-1.
Δηλαδή, κερδίζεις 3-0 εδώ και πας στη Φιλαδέλφια τελευταία αγωνιστική για να χάσεις. Πότε με βάλω να παίξω στο Βόλο? Περίμενε, ρε. Περίμενε. Γιατί να ολοκληρώ... δεν τα λες όλα. Περίμενε να ολοκληρώσω, ρε. Περίμενε. Εσύ άμα χάσεις με 2 γκολ διαφορά στην Αθήνα, πηγαίνεις Ευρώπη. Ωραία. Κάνεις με 4-0, θέλει 5 λεπτά. Μειώνω 4-1. Κερδίζεις πέναλτι, το βάζει ο αχώνευτος, ο Λάκης, ο Παπαϊωάννου. Είσαι και φαίνεσαι, ατού πεις το Λάκη αχώνευτο. Το βαράει ο αχώνευτος, παιχταράς. Το βαράει 4-1 και πανηγυρίζατε. Θα ρίξεις και βάλετε γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τέτοιες γρίες καταραμένες είστε. Και κομπλεξικές. Αυτοί είστε. Και πήγατε στον Παράς και δεν κατεβήκατε. Κατεβήκαμε και κάναμε τους τραυματίες. Ενώ με λέει ο Χριστίδης που κοούτσαρε την ΑΕΚ, αν κατεβαίναν 11 με 11, 5 γκολ θα μας βάζανε. Και εσείς πήγατε και... Αδερφέ, επειδή λες παραμύθια στον κόσμο, ακούσε, το παιχνίδι ορίστηκε 1,5 μήνα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Γιατί η ΑΕΚ, γιατί πήγε, και εσύ δεν πήγε. Βρε, μ' ακούς, σου λέω. Ναι, γιατί δεν πήγε. Για ποιο λόγο το καθυστέρησαν τόσο πολύ? Γιατί? Γιατί δεν... Για να μην μπορεί ο Ερακλής να παίξει καλά. Και η ΑΕΚ, γιατί να πάει δηλαδή, και να παίξει καλά. Και γιατί η ΑΕΚ, με λέει ο Χριστίδης, καλή του ώρα και περαστικά τον αγαπημένο μου. Και πέρασε μια περιπέτεια, είναι πολύ καλά. Γιατί πήγε ο Χριστίδης και λέει, αν παίζαμε 11 με 11, μέσα στα δίκτυα θα μας βάζαν. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ έχω ζήσει από μωρό με τον Χριστίδη. Γιατί είστε κομπλεξικές γριές καταραμένες. Το κόμπλεξ σας είναι στο DNA σας. Κομπλεξικός είσαι και φαίνεσαι. Βρε, ακούσε, λέω εγώ τώρα. Κομπλόγρια. Ο Αδωρακλής. Λέγε, ρε Κοτόπουλε, λέγε. Ναι, άτε, λέγε. Όχι, λέγε. Δεν λέω, αυτά έχω να πω. Τι άλλα να λέω. Αυτά έχει να πει. Αλλά λες τη μισή αλήθεια. Τη δική σου αλήθεια. Κομπλεξικές γριές. Φάγανε 4-1 από την ΑΕΚ. Μπορεί να μας ανεβάσει κανένα φωτογραφία, κανένα βιντεάκι από το βράδυ. Θες φωτογραφία και βιντεάκι από το βράδυ? Λέω, αν μπορείς. Θα ρωτήσω τους πλούσιους φίλους μου αν μου επιτρέπουν να τα ανεβάσω. Περίμενα πιο έξυπνο. Να τους έλεγες η κάθε φωτογραφία ένα κατοστάρικο. Ναι, ανάγκη έχουν αυτοί τώρα με 60 σπίτια ο καθένας, άμα τους βγάλω εγώ στο Facebook ή όχι. Λέγε άλλο, παρακάτω. Θα σε χαλούσε, λέει, να βγάζει κανένα δεκάρια φωτογραφία σαν χιλιαρικάκι. Κοίταξε, άμα κάνω απάτη κόκκινη, δεν παίρνω λιγουριές σαν και εσένα. Απάτη είναι να βγει μια selfie. Να το πάρω εγώ 100 ευρώ. Τι είμαι, ο ηθοποιός, ο Ξανθόπουλος, ο Λιγούρης. Είσαι ο στάρ του ραδιοφώνου. Είσαι ο πστάρ του ίντερνετ. Εμένα ο Βουτσά σε μια συνέντευξη με είπε, ξέρεις πώς έβγαλε λεφτά, λέει ο Ξανθόπουλος. Κάτσε, λέει, να σου πω πώς έβγαλε. Πήγε ένα φωτογράφο μαζί του. Περπατούσανε μαζί. Ήταν και αυτές οι κόντακ, πώς τις λέγανε. Βγάζανε... Αυτές που πιάνανε αμέσως φωτογραφίες. Ναι. Θα μου δώσει. Polaroid λεγόταν. Polaroid, Polaroid, πώς τη λέγανε. Πού να θυμάσαι, ρε βλάχο, ναι, από την Τούμπα. Λέει κύριε Ξανθόπουλε, ένα αυτόγραφο. Δεν έχω μαζί μου να βγω μια φωτογραφία. Βγαίνω μια φωτογραφία. Έπαιρνε 10 δραχμές στη φωτογραφία. Καλά, έπαιρνε τα 9 ο Ξανθόπουλος, έδινε μια δραχμή το φωτογράφο. Τέτοια θα κάνουμε τώρα εμείς. Παινία. Τέχνας κατεργάζεται. Παινία τέχνης κατεργάζεται. Δεν έκλεψε κανένα. Αιγυπτιά έκανε, δεν έκλεψε κανένα. Αιγύπτος ήταν. Τι. Τι να σε μάτα λέω. Το Αιγυπτιά. Δεν Αιγυπτιά. Είπε ο γύφτος από την Τούμπα, το Ξανθόπουλο γύφτο. Δηλαδή, ο γύφτος από την Τούμπα δίνει 50 μπουρμπάρ στα ακριβά εστιατόρια. Δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ όταν πέθανε ο πεθερός σου, τον βαλσάμωσες 4 μήνες για να παίρνεις τη σύνταξη. Σε κανένα ψυγείο να τον έβαλες. Επειδή είσαι μακριά, τα λες αυτά. Ναι, ναι. Κότα με λυρί. Πέθανε ο άνθρωπος, τον έβαλες στο ψυγείο 4 μήνες. Τον έβαλες στο ψυγείο. Μόνο που τον πιάνεις στο στόμα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Αλλά αυτό που είπες, δρακαθήκη, εσύ τουλάχιστον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πολλά πράγματα. Εντάξει. Άστο. Γιατί εμένα δεν πέθανε η γιαγιά μου και έμπαινε η σύνταξη 3 μήνες συνέχεια. Εμένα δεν έμπαινε και δεν ήμουν δικαιούχος. Και ο άλλος, ο πατέρας μου, φοβήθηκε. Πάρ' τα λεφτά, λέω. Πάρ' τα. Βάλ' τα σε ένα αυτό και άμα σταθείς. Εσύ δημοτεύει. Που είπες τώρα να μην γίνεις γύφτος για μια φωτογραφία που είναι δουλειά, είπες στο συγχωρεμένο τον Τάκη του Αραπτόπουλο να παίρνει τη σύνταξη. Αυτός πήγαινε και την έπαιρνε και την έδινε της γριάς. Με λέει, ρε, η γριά πέθανε 3 μήνες και η σύνταξη μπαίνει, ενώ κάναμε τα χαρτιά κανονικά. Τι να κάνω, μου λέει. Τι να κάνεις, του λέω. Άσε, την παίρνω εγώ τη σύνταξη. Δώσε σε μένα την κάρτα. Γιώργο, με μισό λεπτό, κάτσε γιατί ναι. Επανήλθαμε ένα μήνυμα ο Δαράκης και πρέπει να τον απαντήσω. Μας έχει πρίξει τα αυτά ο Δαράκης, κάθε 3 λεπτά δίνει τελείω. Γιώργο, πάνε και δώσ' του κανένα μπουκέτο να συνέλθει λίγο.
φτάνει με το δαράκι. Έχει να δουλέψει 19 μήνες στο πλοίο. Έχει τρελαθεί. Αφού δεν βρήκε πλοίο να σα πάρει, ρε φίλε, τι φταίει αυτό. Αυτή είναι η μία του καπετάνιου. Δεν βρήκε πλοίο να σαλπάρει. Όλο ο Πειραιάς 30 πλοία τη μέρα σαλπάρει. Δεν μπορεί να μπει μέσα σε ένα πλοίο δαράκι. Αλλά έκανε κομπόδεμα, μου είπε και. Με σένα θα σαλτάρει, δεν θα σαλπάρει. Έκανε κομπόδεμα, να πούμε, και τα τρώει τώρα. Το ότι είναι νοικοκύρη σημαίνει ότι έκανε κομπόδεμα. Εσύ με 50 εκατομμύρια στην Ελβετία μιλά. Ναι, ναι, είδε. Τα ψηλά. Ναι, τα χοντρά είναι αλλού. Γελασάρι. Γιώργο. Ναι. Το 83-84 δεν πήγαινε να σωθεί ο Ηρακλής. Βγήκε τρίτος και ήταν η μοναδική χρονιά που ο τρίτος δεν έβγαινε Ευρώπη. Φαντάσου η βρωμόγρια και καταραμένη να μην βγαίνει ο τρίτος στην Ευρώπη. Το καταραμένο το δέχομαι. Βγήκε όφη. Το καταραμένο το δέχομαι. Το κοπλό είσαι και φαίνεσαι. Βρεκομπλεξικές γρίες παίζατε μπάλα για να βάλετε 10 γκολ και φέρνατε ένα. Φτάσαμε το 2023. Ναι. Και βάζουν ό,τι υπογραφές να είναι για να μην γίνει δουλειά με τον Ηρακλή. Τώρα πλάκα θα μου κάνεις. Ναι, ρε φίλε, γιατί πολιτικά ο Ηρακλής ανήκει στην ακροαριστερά, την οποία ηγείται. Ο Ηρακλής και... είναι ιδέα, φίλε, δεν ανήκει πολιτικά. Ουθενά δεν ανήκει πολιτικά. Ναι, άκου εδώ, μην φωνάζεις. Ο Ηρακλής ανήκει στην Ανταρσία και στην ακροαριστερά. Λάθος κάνεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Ο Ηρακλής ανήκει στο λαό του. Ο λαός του είναι αριστερός. Ένα κομμάτι είναι, ναι. Όχι όλοι. Αυτοί που είναι δυνατοί είναι αριστεροί. Άρα ο Ηρακλής ανήκει στην Ανταρσία και στην αριστερά. Άντε ρε, κάνε καμιά φούσκα με την πίστη. Κι άμα πας με ελληνική σημαία στο Καφτατζόλο, θα σε κάνουν μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε. Όταν μου λέει είμαι Ηρακλειδέας και του λέω είστε κομμουνιστής και λέει όχι, του λέω άλλαξε ομάδα. Πώς θα έχει στο μυαλό του. Πάμε ρε σε διάλειμμα και να. Στο μυαλό μου, 10 δευτερόλεπτα, στο μυαλό μου είναι τα αληθή φαινόμενα. Ο Ηρακλής και ο Ερασιτέχνης και οι οργανωμένοι είναι ακροαριστεροί. Γι' αυτό δεν τους χωνεύει ο Μητσοτάκης και καμιά κυβέρνηση, γι' αυτό σας δίνουν κατηγορίες. Δεν σας χωνεύουν. Δηλαδή επισύρει ο Ηρακλής δεν πρέπει να κάνει όργια με το τοχό στο μυαλό. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεξιά. Πέρασε όλα τα δεξιά μνημόνια με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η δουλειά της αριστεράς στην Ελλάδα. Να περάσει όλα τα μνημόνια τα δύσκολα. Με άλλη κυβέρνηση δεν περνούσε. Με άλλη κυβέρνηση δεν περνούσε. Άρα η αριστερά, η ύποπτη. Άρα το έγκλημα είναι οργανωμένο. Άντε, πάνε σε διάλειμμα, τα πιεις κανένα ουίσκι και τα λέμε σε λίγο. Με αυτά πλένουμε τα πόδια. Παπέ τον FM και γίνεται τη κακομοίρα και δεν ξέρω, Κωστή, αν θες να ανοίξουμε γραμμές. Κωστή. Ανοίγουμε γραμμές. Καλησπέρα. Τη μάνια. Καλώς τον. Πιτσιάσαμε. Πώς το είπατε? Πιτιάσαμε από τη Σάσα. Αλλά τυχωθήκανε το καλαμπουρνάκι και είμαστε στην καρβάτια Παπαρούνα. Και το κομμάτι είναι τα πισίνα. Και ρωτιζόμαστε τι πιτιάσαμε. Το πιτιάσαμε τι είναι? Ζέστα. Πήραμε πέτρο πράγμα που ανάψαμε. Το ανάψαμε στα λιώτικα λέγεται πιτιάσαμε. Μάλιστα, μαθαίνουμε. Πολλά θα μάθουμε ακόμα. Να μην το ξεχάσω. Δίνω. Δεν ακούει. Εγώ θα σου το πω. Ο Χατζίνας δεν σε γουστάρει, με είπε. Έτσι με γνώμησε. Ότι δεν σε γουστάρει. Και Γρηγόρη. Πες μου. Σήμερα άκουσα το μαύρο πιτ με επώνυμο και με όνομα Λεωνίδας Κεφαλάς και τα λόγια του ακόμα και την πιτσιρίκα την εικονή μου την Κλεοπάτρα ξέρεις τι με είπε? Θες να την ακούσεις? Πες. Μου λέει κοίτα αυτός ο μαύρο πιτ το γουστάρω με λέει και το ράδιο Μητρόπολης με λέει είναι η καψούρα μου. Και εμένα μ' αρέσει γιατί... και εμένα μ' αρέσει είναι καψούρα. Και εμένα μ' αρέσει ο Ροσπάνθιας, τι να κάνουμε. Άρα, παιδί μου, η κοπέλα σε κόρη και μου είπε είναι πιτσιρίκα, 13 χρονών είναι. Και όταν ακούει το μαύρο πιτ, το γουστάρει. Και τα λόγια του είναι πολύ βροντερά και βαρβάτα. Αν τα αποδείξει. Για να τις απολευτούν μερικοί. Αν τα αποδείξει. Ναι, θέλω να σου πω, για μερικούς, τα λόγια του μαύρο πιτ είναι για να τις απολευτούν. Για να τις απολευτούν, και η έρευνα της Ιντερπόλ είναι για να ψαχουλευτούν κάποιοι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό κοίτα να το κοιτάξει και όλα
ο άλλο. Αλλά η πιθυρίκα και ο Πάτρα είναι ντόκι με τα λόγια τη. Με τα λόγια του Μαύρο Πιτ. Λοιπόν. Γεια σου, Βαραβά. Κάτσε, κάτσε στο τρίπο. Και φεύγοντα από το καλαμπουρνάκι, θα σου λασάρουμε για ένα παγωτό που. Πού να ξέρω. Στο Αυνό. Εκεί που βγαίνει το παγωτό το γνήσιο. Το τζελάτο. Άντε το λάβω. Μάλιστα. Γεια σου Βαραβά. Γεια σου Αλάνη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κόκκινε. Γεια σου. Ο άλλος έφυγε. Τι να σου πω. Για Αθήνα. Μπορεί να πάθε και μια ηλεκτροπληξία. Επτάψυχος είσαι Κόκκινε. Τι υπενήσες. Και μια κλήτωση που φώναζε άλλη, ή εγώ ή αυτό που πήγε να πάρει τα ποσοστά από διαφημιστικό από την Αφροδίτη και άτριβε ένα κλώτσο κόκκινο, αλλά τη κλήτωση. Μόνο σου τα λε, μόνο σου γελά, πε. Πώ το κόκκινο, πήγε, τι βάβο. Μου λέγε κάτσε, κάτσε. Τουλάχιστον ούτε μόνο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ούτε μόνο. Αυτή μετά το μεγάλο είναι το κεφάλι εκεί πέρα. Επειδή δεν ξέρει για ποια κυρία μιλά. Και δεν ξέρει τα γεγονότα. Είναι το αφεντικό εκεί, αλλά εσύ πήγε να το παίξει μάγκα στο αφεντικό. Τα φαστά μου από τη διαχνήσει. Τι πούσε και το χέρι εκεί. Ρε φίλε, τόσε γκόμενε έχει έξω. Ούτε μία δεν μπορεί να βρει. Τόσο χάλια είσαι. Θα λέγει γιατί ήρθες εδώ, για τα φαφαστά μου. Τόσο χάλια πάτη, είσαι. Πάτη. Τόσο χάλια πάτη. Είσαι. Πίσω πάλι. Σταναγωνάζεσαι. Τόσο χάλια είσαι. Γιατί για να φεύγει. Παπ, παπ, σήκω πάνω. Σταναγωνάζεσαι. Γιατί ήρθες εδώ, για να με δείρει. Ο μπαμπάς σου κερνούσε το καφενείο όταν γεννήθηκες. Γεια σου Κόκκινε, τα ψυχή. Επόμενη γραμμή. Πέσαν όλες. Τα τρία εντάρια ελεύθερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Αφού πέσαν οι γραμμές, έπεσε και ο άλλος. Κύριε Ρατόπουλε, καλό να δεχόμαστε τα λάθη μας και όταν εκτίδεστε με απόψεις που λέτε να κάνετε αυτοκριτική. Είπατε πολλές φορές πως ο Μελισσανίδης δεν θα δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Ξεκάθαρα και όχι αυτό που είπατε πριν στον Γρηγόρη. Γρηγόρη, πες στον Άβολο από την Παναθηναϊκό διπλωσίτη. Ο Κέσαρης είπε ότι ο Γιωβάνοβιτς ανεβάζει επίπεδο των Παναθηναϊκών με τους παικταράδες που πήρε και είναι ο καλύτερος προπονητής που μπορεί να φέρει το πρωτάθλημα στο λεωφόρο. Ξέρει κατάρια μπάλα ο Θέμης σε αντίθεση με τον βραδικό Σταύρη Ντούμπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ποιος. Τι κάνετε, το παλιωτόμορο από τον Βατοπέδη που είναι τώρα στη Λυτή. Μάλιστα. Αγγελάρας ΠΑΟΚ. Ετοιμάσαι, Γρηγόρη. Προσπαθώ. Προσπαθείς. Τέλος πάντων, έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, Γρηγόρη, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ υγείας να μην είναι. Την αγάπη σου. Υγείας να μην είναι. Υγείας, δόξα τω Θεώ, δεν έχω. Αν εξαιρέσουμε λίγο τον αριστερό μου τον καρπό που έχω μια μικρή αρθρίτιδα, όλα τα άλλα δόξα τω Θεώ. Το πρόβλημά μου ποιο είναι, Γρηγόρη, είναι ότι έχει... Από τη Μεγάλη Τετάρτη που έχω καταθέσει δικαιολογητικά για το επαγγελματικό μου δίπλωμα το τρίτη συν το ΠΕΗ, έχω βρει εργασία γιατί ήμουν πολλά χρόνια άνεργος, έχω βρει εργασία αλλά... κοντά στην ηλικία τη δική σου και εν πάση περιπτώσει είναι μια εταιρεία με νερά, να μην προβαίνω τώρα σε λεπτομέρειες και κουράζω. Και δεν μπορεί να πιάσει δουλειά γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το δίπλωμα. Το δίπλωμα, μπράβο, το γνήσιο, τι μου λέει η εταιρεία η διευθύντρια, μου λέει το εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα να... το πρόχειρο. Ναι. Να ολοκληρώσω λίγο, μου επιτρέπεις. Φυσικά. Μου ακούω. Φυσικά, πολύ καλά. Ναι, να ολοκληρώσω δύο λεπτά. Μου λέει η διευθύντρια λοιπόν ότι με το πρόχειρο, επειδή είναι, η εταιρεία είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα κεντρικά μάλλον είναι κάτω στην Αθήνα, λέει η Αθήνα ότι δεν καλύπτει η ασφαλιστική. Ναι. Το επαναλαμβάνω. Δεν καλύπτει η ασφαλιστική, λέει, με το πρόχειρο το δίπλωμα. Και έρχομαι εγώ τώρα και είμαι μέσα στο άγχος και λέω θα πιάσω, λέω δεν θα πιάσω, είμαι εκτεθειμένος. Ναι. Τι μπορώ να κάνω, μου λέει μπορώ να εργαστώ, μου λέει το γραφείο που εκδίδει τα διπλώματα, μπορώ να εργαστώ. Η εταιρεία μου λέει άλλα, ότι πρέπει να πάρω το γνήσιο, τέλος. Ερώτηση. Συνήθως ο χρόνος παράδοσης του διπλώματος ποιος είναι. Είναι ως συνήθως είναι γύρω στους 2 μήνες. Τα έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά. Πόσο καιρό έχει το κατέθεσε τα δικαιολογητικά. Από τη Μεγάλη Τετάρτη.
Έχουν περάσει δύο. Ποντεύουμε τους δύο μήνες περίπου, τις 60 μέρες και μπορεί και κάτι παραπάνω. Φίλε, ας δώσω μια συμβουλή. Ακούω. Από οικονομικά πώς είσαι? Οικονομικά, Κωστή μου, είμαι αρκετά χάλια, μπορώ να πω. Ωραία, θα νήσω από ένα φίλο σου και πλήρωσε την εταιρεία σε κάποιο γρήγορο το δίπλωμα. Πες μου λίγο, δεν άκουσα. Μπορείς. Αυτό το λέγεται γρηγορώσιμο. Ναι. Το γρηγορώσιμο είναι μια διευκόλυνση που μπορεί ο πολίτης, ναι, δεν είναι θεσμικό αυτό, να δώσει κάτι λεφτά να το κάνω πιο γρήγορα. Νομίζω ότι το έχει καταθέσει αυτό το γρηγορώσιμο από ό,τι μου έχει πει η κοπέλα εκεί πέρα στο γραφείο που εκδίδει τα διπλώματα. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό, τώρα τι διαδικαστικό είναι, γιατί είμαι μέσα στο άγχος, Κωστή μου. Ναι, σε καταλαβαίνω. Δηλαδή και λεφτά έδωσες για να σου κάνουν γρήγορα τη δουλειά, με άλλα λόγια. Είναι προεξοφλημένο. Άλλο λέω, ρε φίλε. Δεν λέω να είναι νόμιμο. Μήπως μπορεί να δώσει κανένα φράγκο να σου κάνω πιο γρήγορα τη δουλειά, αυτό λέω. Το γρηγορώσιμο. Είναι ήδη κατά τα τέτοια. Τα έχουν πάρει τα λεφτά και γρηγορώσιμο. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Ναι, σίγουρα. Βρε αγόρι μου, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα. Γρηγορώσιμο έδωσες. Ναι, αφού στο λέω, ναι, ήδη έχει μπει και γρηγορώσιμο. Άρα σου φάγανε και το γρηγορώσιμο. Μάλιστα, κύριε Λέης. Τι να κάνω, ρε Κωστή μου, γι' αυτό πήρα, αν μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Ζητάω στήλιο ρεσφέτη, ευλόγηση. Πρέπει να μάθεις ποιος πήρε το γρηγορώσιμο και γιατί δεν έχει φέρει το δίπλωμα ακόμα. Δεν μου λες, αυτή τη δουλειά που να σου κάνουν από Θεσσαλονίκη είναι ή από Αθήνα? Από Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι στο νομό Λαγκαδά, στην πόλη του Λαγκαδά μέσα. Ωραία. Είναι το γραφείο. Δίπλα η Σιλητή Λαγκαδά, πάνε μια βόλτα. Δίπλα είναι. Για κράξου λίγο με ευγένεια, μπα και ακούσουν το ραδιόφωνο και στο κάνω πιο γρήγορα. Γιατί η εταιρεία μου λέει δεν μπορώ, λέει, να σε προσλάβω, από ό,τι μου λέει η Αθήνα, λέει μπορώ να σε προσλάβω, σαν βοηθό και τα λοιπά. Έχει διαφορά στο μισθολόγιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά και εσύ πάνε εκεί και μόλις πάρεις το δίπλωμα αναβαθμίζεσαι πάλι. Το ξέρω, γιατί έχει διαδικασία, ξέρεις, απόλυση, επαναπρόσληψη, άλλη ειδικότητα. Έχει λίγο γραφειοκρατική. Ναι. Αυτό που σου λέω, πάνε, πιάσε δουλειά αφού γίνεται λοιπόν, και μόλις το πάρεις με το καλό, ναι, βεβαίως. Θα γίνει διαδικασία. Από υπέρ ευχαριστώ, Κωστή μου, Γρηγόρη μου, υπέρ ευχαριστώ. Χαιρετώ. Καλή καλά. Καλή δουλειά, σιδεροκέφαλος να είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα, θυμάμαι που ερχόταν πάνω στη Νεάπολη ο Μηταράς, ο σκορμένος. Όπου λαϊκό μαγαζί και μέσα. Παλικάρι, όχι επειδή είναι πατέρα σου. Εσύ είδε φιλαράκι αυτό που λέει. Μάλιστα. Ποιον εμοιάσες και μου είσαι μέσα στην μπουρζουαζία. Μέσα σε... Ποιον εμοιάσες, δε φιλαράκι. Μέσα στα μαμόθρεπτα. Μπορείς να μας την επείς. Γι' αυτό δεν ανεβαίνετε στην Ανοπόλη. Εκεί που είναι η πραγματική μαγιά. Και όχι τα φιλαράκια σας, τα ντεμέκ. Που τα χώνουνε και τα παραχώνουνε. Γι' αυτό δεν μας έρχεσαι στην Ανοπόλη. Νέα πόλη. Να τα πούμε από κοντά. Τι θέλετε να πούμε. Ένα ήταν ο Μηταράς. Να μου την επείς τώρα. Καλό μεσημέρι. Μη Κωστάκι μου, μη. Κατάλαβα ποιος είναι. Μη Κωστάκι. Τι περικέπτη ήταν αυτό, Κωστάκι. Με μασέλα ή χωρίς. Τι μασέλα. Δεν μπλέκεις. Πάμε. Ας το καλό. Σοβαρά το λες. Κύριε του Μηταρά δεν μπλέκεις. Μάλιστα. Ήταν κύριε όλοι ένας και ένας. Σαν το βόμβα. Η Λολή, ο Μάνταλα, το βόμβα. Ο Τσίγκος. Ο Θείος Νίνος. Ο Θείος Νίνος έτρωγε ξύλο και ο καθάρισε ο ποδάρας. Σαν το Θείο Νίνος. Ο Θείος Νίνος ήταν αρχαντικό κεράκι να πούμε. Σταμάτα, καλησπέρα. Λέγε φίλε. Μη βρίζεις, ρε. Μη βρίζεις, ρε φίλε. Κύριε μου, γιατί βρίζετε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Φάγαμε και τον πινελίκι μας. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Έχω περάσει το γέλιο, Γιατί. Μια με το κόκκινο, με το όχο. Βγήκε και ο άλλος άρχισε τα θεία.
Ωραία, πάμε. Συγγνώμη, δεν ήταν κάρτα ο προηγούμενος ότι θα την πει από την πρώτη του κουβέντα. Ήταν, ωραία. Τώρα τον πείραξε αυτό από τις θηκές στην Νεάπολη, που θα πάω να συμφάω με πλουσίους και golden boys, κατάλαβες. Σου λέει εσύ τι δουλειά έχεις με αυτούς. Ο άλλος ερχόταν στην Νεάπολη στους παοξίδες και τι να κάνουμε. Έβαζε το τσουκμπόξ, πήραν εκεί τις ρετσίνες. Τέλος πάντων. Ο Κωστής έγινε και λίγο Αθηναίος. Θα σου αρέσει. Δεν έχει πλούσιος εκεί, γι' αυτό δεν πας. Έτσι να τους πες. Ναι. Τι να κάνω, λοιπόν, η μοίρα μου. Φίλε, το συνάδελφο. Ας πάει λίγο στο μηχανολογικό, άκου λίγο, Κωστή. Για πες μηχανολογικό. Ας πάει λίγο στο μηχανολογικό που κατατέθηκε το δίπλωμα. Ναι. Να κάνω εκεί πέρα μια αίτηση, γιατί δεν μπορεί. Εγώ έκανα ανανέωση πενταετίας και ΠΕΗ και το δίπλωμα. Σε 1,5 μήνα το πήρα. Μπορεί να παράπες. Κάπου έχει παραπέσει, κάτι έχει παιχνίδι, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι και το άλλο. Θα πω μια ιστορία. Εδώ είναι και τι μάγκα σχολείο οδηγό έχεις. Εγώ λοιπόν, άμα θέλω να κάνω δουλειά και να μου την τελειώσουν, πάω στο Φωτεινάκι για παράδειγμα, ο οποίος είναι δημοσιοσχεσίτας. Πώς τον είπες, πώς τον είπες. Δημοσιοσχεσίτας. Τι γελάς. Τι είπα. Τι γεσίτας, ρε. Δημοσιοσχετίστας. Ναι, εντάξει. Έκανα σαρδάμ. Και μου λέει... Κόλλησες από μένα. 5 μέρες έχασες το δίπλωμα, τόσο χρειάζεται, γρήγορα και τα λοιπά, μου το φέρνει. Βέβαια. Είναι και σε τι μάγκα σχολείο οδηγό πας. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι στο Λαγκαδά τώρα, τι που ήταν, δεν άκουσα καλά. Εντάξει. Στο Λαγκαδά, ρε φίλε, τώρα, απλά στο Λαγκαδά, πας τώρα, μπορεί να πεθάνεις από τη ζέστη, από ποιο Λαγκαδά τώρα. Από εκεί μεριά, αυτή είναι στο δυτικό, στο καλοχώριστο μηχανολογικό. Ναι, εντάξει. Ας πάει εκεί πέρα ο ίδιος. Πού να πας, ρε φίλε. Τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει. Φίλε, φίλε, μπορεί έχεις πάει στο καλοχώρι να δεις πώς έχουν κάνει την πόμπη. Όχι, έχω πάει, πίστεψε με. Όχι, και άλλο λέω. Το ξέρω ότι έχει δει πώς έχουν κάνει το δρόμο. Εκεί θέλει. Περνάμε το φορτηγό κάθε μέρα. Είναι χειρότερα από την Κατερίνη για να βγει στο μηχανολογικό. Ναι, αυτό που λέει τώρα, αυτό που λέει ο Κόκκινος ο Γρηγόρης. Δηλαδή, αν βάλεις ένα διαγωνισμό δύο τύπους. Να βγει ο ένας από την Κατερίνη και ο άλλος από το Καλοχώρι, όποιος βγει, βραβείο... Νόμπελ! Βέβαια. Έχουν στην Κατερίνη και τον Κουκοδήμο. Λίγο προσοχή θέλει. Εντάξει, εντάξει. Το οποίο έργο εκείνο έπρεπε να γίνει από το 70 φεύγα, ε. Έπρεπε να είναι έτοιμο. Κάλιο αργά παρά ποτέ, τι να κάνω. Αν μπράβο. Κολυσιεργούμε. Ας πάει στο μηχανολογικό εκεί πέρα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει. Αν γίνεται κάτι, το καταλαβαίνω. Δύσκολα είναι. Ναι. Θέλει το παιδί να πιάσει το και πήρα τηλέφωνο. Ναι, αγόρι μου, ναι. Καλό δρόμο. Ξέρω πώς είναι. Γι' αυτό με την ασφάλεια, ναι. Εγώ την τροχία. Η τροχία δεν σε γράφει. Ναι. Δεν μπορεί να βγει στο εξωτερικό με αυτό το χαρτί, βέβαια. Α, όταν ρώτησα εγώ τον αστυνομικό όμως, όταν άμα γίνει τίποτα, τι κάνουμε, μου λέει κάτω σταυρό σου. Να μην πλέξει με την ασφαλιστική, γιατί η ασφαλιστική μπορεί να τον τραβήξει έμαθε. Ρε, εσύ, σου πω εγώ τι έκανα με την ασφαλιστική μια μέρα. Εγώ παρκάρω τα μάξι σε σημείο που να μην υπάρχει κίνδυνος να μου το τρακάρω. Βρίσκω λοιπόν στη γειτονιά, το παρκάρω, λέω εδώ δεν. Σε 5 λεπτά πάω να ξυριστώ, ακούω μπα! Μπήκε ένας σουρωμένος από το μονόδρομο στη Χουρμούζη, πήρε παραμάζωμα 3 αυτοκίνητα, παίρνει και το κόρτεπα. Δηλαδή μόνο έτσι μπορούσε να με το τρακάρει. Βγαίνουμε έξω. Ίδια γειτονιά είμαστε, είμαστε ένα χωριό, σου βλέπω, ναι, και εγώ. Το βλέπω να πούμε λιώμα. Λένε τι θα γίνει μεθυσμένο. Λέω μην φωνάζει ότι είναι μεθυσμένο. Μια χαρά είναι. Λέω κάτι κυρίες εκεί, κάτι καφέ. Κάτω λέω καφέ πικρό να συνέλθει. Πάει να κατέβει από τα μάξι. Δεν μπορούσε να κατέβει από τη σούρα. Μας έβριζε. Εσένα μου λέει σε ξέρω, είσαι έτσι αλλιώ. Λέω τώρα τι να κάνω. Φιλαράκι μαζί σου είμαι. Δίκιο έχεις, του λέω. Πιες τον καφέ, δεν θέλω ρε, να πιω καφέ. Αν μάλλον διαπιεί τον καφέ, το βρούμε δυσμένο και δεν θα πάρουμε την αποζημίωση. Λέω καθυστερήστε να έρθει η τροχέα. Το συνεφέρνουμε, έρχεται ο αστυνομικός, μάγκα ο αστυνομικός, λέει αυτό που λέμε, τον παρουσιάσουμε αυτό τώρα έτσι όπως είναι. Δεν παίρνετε, λέει φράγκο. Θα πάρει φράγκο. Ασφαλιστική εταιρεία, τίποτα. Λέω ρε, αμάν, ρε, ζαμάν, σάντουιτς να τον κεράσουμε με το καλό, κάνει την αυτίνα και έτσι πήραμε τα λεφτά. Γιατί ήταν καλός αστυνομικός. Τη πιάτσα, λέει: άμα πούμε τώρα ότι αυτό έχει 5 μπουκάλια κάτι σάρκα έχει πιει, δεν παίρνετε δραχμή. Και έτσι πήραμε τα λεφτά από την ασφαλιστική εταιρεία.
Την άλλη μέρα ήρθε ο καημένος, μας ζητούσε συγγνώμη. Δεν το ήθελα ήπια. Εντάξει, τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Έγινε. Έγινε, τελείωσε. Που δεν έφαγες κανένα παιδάκι. Κάτι τελευταίο, ναι. Κάτι τελευταίο που όποτε το ακούω πεθαίνω στο γέλιο. Για όχι να μην παρεξηγήσεις με σένα και να κάνεις. Εντάξει, πες το. Κόσμο! Ακρίλαν Μαξ. Κάνε εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι βουλευτές, πρόεδροι ομάδων, εφοπλιστές κτλ. Και πριν κόψει την τούρτα ο Γιάννης να γυρίσει και να τους πει «Συγγνώμη κύριε για την καθυστέρηση, αλλά πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Ραπτόπουλο με τις αγιονάρες». Ρε εσύ, πάμε βγάλουμε και μια είδηση εκεί. Σταμάτα να πούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πρόσχε, θα ρωτήσεις γιατί σε κόβω για ύποπτο. Όχι, θέλω να ρωτήσω για την Ευρώπη ποιοι θα βγουν, πιστεύεις. Και σηκώ κόκκινος. Τι εννοείς ποιοι θα βγουν? Έχουν βγει ήδη πέντε. Όχι, εννοώ ο Μίλους, ρε. Είναι... Ο Μίλους 99% Ολυμπιακός, 80% ΙΑΕΚ, 75% ο Παναθηναϊκός. Και άλλοι δύο. Και άλλοι δύο κάτω από 50%. Οχ. Δυστυχώς συμφωνώ. Συμφωνώ αυτό με το τελευταίο, αλλά το άριστο εκεί πέρα πώς θα κάνει, πώς θα κάνει ομάδα. Ρε φίλε, όχι, μην το βλέπεις έτσι. Όταν μια ομάδα κάθε χρόνο αλλάζει όλο το ρόστερ της, όσο καλή και να είναι αυτή, πότε θα δέσουν? Ναι, αυτό λέω, ότι πότε θα προλάβουν να δεστούν, να κάνουν μια ομοιογένεια. Ξέρεις τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα μου απαντήσεις, επειδή είσαι νεαρός, με ειλικρίνεια. Εάν ο Άρης αυτή τη στιγμή είχε ένα προπονητή ξένο, λέμε, ένα, όχι μεγάλο όνομα, αλλά ξένο, θα τα έλεγες αυτά? Ναι. Το ρωτάω αυτό και σε ευχαριστώ που μου απαντάς, γιατί οι περισσότεροι Αριανοί, υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα που λένε ότι καλή είναι ομάδα του Καρυπίδη που φτιάχνει, αλλά με τον Τερζή προπονητή, δηλαδή τι έχει φτιάξει ο Καρυπίδη, δεν ξέρω αν είσαι Αριανός, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον Άρη. Όχι, δεν έχω καμία σχέση με τέτοια, με Άρη και αυτά, ούτε καν, απλά ρωτάω ποδοσφαιρικά γιατί παρακολουθώ μπάλα. Ναι. Και επίσης τον Τερζή έχω πολύ καλό για να σας πω, τον ξέρω. Ναι. Ξέρω και άτομα που τον ξέρουν, οπότε θα τον Τζόρνταν και εγώ. Πάνε να το παίξουν το έργο. Πώς? Του λέει, άμα πάει καλά ο Άρης, εντάξει. Αν δεν τραβήξει, κολλήσει, κάνει καμιά ήττα, ξέρω εγώ κτλ. Θα πούμε, έλα μωρέ, τους παίκτες τους έφερε και ο Γκουγκουλιάς και ο Παλικούτσα κτλ. Πλήρωσε ο πρόεδρος. Αλλά αυτός ο προπονητής που δεν έχει ξαναπάρει ομάδα από την αρχή. Δεν τα κατάφερε. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Όλο αυτό το σκηνικό... τώρα η Αριανή ντροπή του είναι. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο για τον Άρη φυσικά. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός εκεί πέρα με τις μεταγραφές, τι κάνει δηλαδή? Πήρε τον 35 χρονών στη Βιγιαράλ, μπορεί να παραλάβει, δεν έπαιζε καθόλου. Ναι. Ο Ολυμπιακός μένει πίσω. Σκοπίμως. Δείχνει ότι κάθεται πίσω. Είναι συντηρητική η χρονιά για αυτό φέτος. Τώρα, αν το και καλά κάνει, γιατί τώρα. Ναι. Σου λέει το πάρει ΑΕΚ, δεχόνομαι. Εντάξει. Έχει και φίλους πολλούς η ΑΕΚ. Έχει και ΑΕΚ φίλους. Σωστά μιλάς. Ωραία τα λες. Να είσαι καλά, φίλε. Πάρουμε ένα φίλο ακόμα. Όχι, δεν πω. Τρέμε Μητσοτάκη. Έρχεται ο εκλεκτός του Κωστή, Παύλος Πολάκης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να τα βάλει μόνος του με όλους. Κοίτα. Κοίτα. Εγώ τον Πολάκη τον γουστάρω με χίλια. Πριν 1,5 χρόνο, 2, είχα πει στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, κάντε εκλογές και βάλτε τον Πολάκη αρχηγό κόμματος, γιατί είναι ο μόνος που έχει και επικοινωνιακό, έχει αυτό το στυλ. Η Αξιόγλου έχει καλό. Ρε κόκκινε. Καλή γυναίκα η Αξιόγλου. Μορφωμένη γυναίκα η Αξιόγλου. Ωραία κοπέλα. Και σαν γυναίκα όμορφη είναι, στέκεται ωραία και τα λοιπά η κοπέλα. Ο άλλος είναι τώρα αριστερός, πρωτόγονος, αθυρόστομος, γνώστης, εργατικός, μέσα στα χειρουργεία. Όταν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ επάνω στα νοσοκομεία πήγε καλά. Εγώ μάλωσα μαζί του τι σημασία έχει. Για μένα ο Πολάκης θα πρέπει να είναι αρχικός του κόμματος. Σέβομαι την κυρία Αξιόγλου. Είναι αξιόλογη κυρία, αξιόλογη μορφωμένη κτλ. Αλλά νομίζω ότι για άλλους λόγους και για πολλούς άλλους λόγους ο Πολάκης ταιριάζει καλύτερα. Κατάλαβες? Συ πες ότι δεν είναι έτσι. Με τίποτα ο Σημερινός. Πώς? Με τίποτα ο Ευκλήδης. Ποιος Ευκλήδης? Ο Τσακαλώτος. Σακαλώτος είναι να πάει με τον Καρσία σε κάνα... Δεξιόμουτρο μοιάζει, ρε. Να, ακού. Δεν σου μοιάζει δεξιόμουτρο? Όχι, όχι. Η φάτσαλο, η φάτσαλο. Υδραυλικό στην Νεάπολη που κάθεται στο μαύρο γάτο και πίνει...
και δεν πάει στη δουλειά να πούμε. Αυτό μου θυμίζει ο Τσακαλώτας. Δεν έχει. Έτσι. Ο Τσακαλώτας είναι να πάει σε κάνα κουτούκι με τον Καρσία. Πάντως ο Γιάννης. Ο Γιάννης πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ για να καλέσει ένα πρωτόγωνο με τους εφοπλιστές και τους μεγάλους και τρανούς. Δεν πρέπει να ξεκριώσει λίγο η ατμόσφαιρα εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι να ξεκριώσει. Μην την κάνει άνω κάτω. Εντάξει. Και έχω και ένα μήνυμα Παναθηναϊκό. Λέει πες την Κότα να έρθει το βράδυ από λεωφόρο αν τολμάει. Κάθε μέρα περνάω από τη λεωφόρο. Τώρα εκεί ήμουνα. Πήγα στην ΥΠΕ. ΥΠΕ λέγεται. Για κάτι χαρτιά. Εκεί ήμουνα. Δεν είδα κανένα με ορμάει. Ξέρεις γιατί. Δεν με ξέρουν οι Πακιστανοί εκεί πέρα. Οπότε τι να με. Ποιος να με ορμήξει. Οι Πακιστανοί καλοί άνθρωποι δεν με βαράνε. Λοιπόν. Πού να βρω Έλληνα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας πες τον έξυπνο. Κωστή. Ναι, ναι, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πού θα πας. Χαλκιδική. Μπράβο. Κοίταξε, ή φύγε σήμερα το βράδυ. Όχι, όχι, όχι. Από Δευτέρα θα φύγω. Δευτέρα, θέλεις. Θα πάω να τακτοποιήσω δουλειές πρώτα Σάββατο Κυριακή. Να... Άδεια πότε παίρνεις. Από αύριο. Α, από αύριο. Κανόνισαν δίδυμο για μένα ή μόνο μου θα είναι. Θα έρθει κανείς μαζί μου. Θα πάρει δεν έχεις. Μαζί σου κανένας δεν έρχεται. Σωστά. Θα λέμε. Λοιπόν, Τάνια Δήμου για ειδήσεις. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με Πετρωτό και Βλαχόπουλο. Να είστε όλοι καλά.